Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινάει η συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών. Μετά από αίτημα έχει κληθεί ο πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για να δούμε τον τρόπο λειτουργίας της ΕΛΣΑΤ και τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Υπήρξε αρκετό θόρυβος το τελευταίο διάστημα. Και αυτό δεν νομίζω ότι είναι πολύ θετικό. Μια αρχή ανεξάρτητη, η οποία δημιουργήθηκε τώρα για να έχουμε αντικειμενικά στατιστικά στοιχεία και εμείς, αλλά και οι εταίροι μας στο εξωτερικό. Και μάλιστα τα μέλη της ΕΛΣΤΑΤ έχουν επιλεγεί από τη συνδιάσκεψη Προέδρων τα 4 από τα 7. Τα άλλα 3, το ένα ορίζεται από τον διοικητή από την Τράπεζα της Ελλάδος, ένα από το Υπουργό Οικονομικών και ένας από τους εργαζόμενους. Είναι λίγο δυσάρεστο να δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα. Και θέλουμε σήμερα να δούμε γιατί, ποια είναι τα προβλήματα και πώς μπορούν να ξεπεραστούν. Μπορώ να ολοκληρώσω και θα σας δώσω επί της διαδικασίας. Υπήρξε αίτημα. Προχθές είχαμε πει να καλέσουμε τον πρόεδρο. Ταυτόχρονα έχω ζητήσει από τα μέλη του Δέλτα Σίγμα της ΕΛΣΤΑΤ όποιος ήθελε να μας στείλει υπόμνημα με τις θέσεις, τις προτάσεις, και πρέπει να πω ότι όλα τα μέλη ανταποκριθήκαν. Τα υπομνήματα αυτά τα έχουν διανεμηθεί σε όλα τα μέλη της Επιτροπής. Άρα, νομίζω ότι και τα έχετε λάβει και γνωρίζετε ποιες είναι οι απόψεις των άλλων μελών. Ταυτόχρονα, υπήρξε αίτημα και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ, προφορικά και γραπτά, να κληθούν και τα υπόλοιπα μέλη του Δέλτα Σίγμα. Νομίζω ότι θα ακούσουμε σήμερα τον κύριο Γεωργίου και εφόσον θέλουμε κρίνουμε μπορούμε αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα να καλέσουμε τα υπόλοιπα μέλη του Δέλτα Σίγμα να ακούσουμε και τις δικές τους απόψεις. Τα υπομνήματα αυτά έχουν δοθεί στον κύριο Γεωργίου ώστε να έχει υπόψη του το τι λένε τα άλλα τα μέλη και τα μέλη αύριο που θα κληθούν μπορούν να λάβουν υπόψη τους το τι θα υποθεί σήμερα από τα πρακτικά. Ούτως ή άλλως οι συνεδριάσεις αυτές δεν είναι απόρριτες. Είναι δημόσιες, δηλαδή στο εσωτερικό κύκλωμα έχουν όλοι τη δυνατότητα να παρακολουθούν τη συνεδρίαση της Επιτροπής. Λοιπόν, συμφωνούμε αύριο 4 η ώρα, την ίδια ώρα, να κληθούν τα υπόλοιπα μέλη του Δέλτα Σίγμα, παρακαλώ να κληθούν, γιατί κάποιοι είναι και εκτός Αθηνών. Και θα σε πάρω εγώ. Ο κύριος Κεφαλογιάννης έχει ζητήσει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, συμφωνούμε απολύτως με την πρότασή σας και νομίζω ότι η ώρα η οποία βάλατε είναι σωστή, διότι δεν θα έχει ψηφιστεί η τροπολογία η οποία αναφέρεται στην αναγκαστική παρέτηση των μελών της ΕΛΣΤΑΤ. Οπότε νομίζω ότι είναι και για την κοινοβουλευτική τάξη σωστό να γίνει αύριο αυτή η συνεδρίαση. Θα παρακαλέσω επίσης να είναι παρόν και ο πρόεδρος που θα μας ενημερώσει σήμερα με πολύ άνεση αύριο, γιατί μπορεί να προκύψουν θέματα στα οποία πρέπει και ο ίδιος να απαντήσει. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να δούμε τη δυνατότητα να μας δώσει ο κύριος Σφακιανάκης αυτά τα emails, τα περίφημα emails που διαρρέουν και στον τύπο και η Βουλή δεν έχει γνώση, που δείχνει την αλληλογραφία για τα συγκεκριμένα θέματα που εξετάζομαι, που είναι τα θέματα του
της υπερδιόγκωσης του δημοσίου χρέους στο 15,4%, συγγνώμη, ελλείμματος στο 14%, 15,4% τέλος πάντων. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα στοιχείο ουσιαστικό και για την πλήρη συζήτηση των θεμάτων και για την εξαγωγή συγκεκριμένων συμπερασμάτων για το θέμα μας απασχολεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, αλλά κύριε Κεφαλογιάννη, θα πρέπει να ξέρετε ότι η αρχή στην οποία προείσταται ο κύριος Φακενάκης για το ηλεκτρονικό έγκλημα έχει και κάποιους περιορισμούς. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε να μας δώσει εμάς εδώ τα στοιχεία. Και μην ξεχνάτε, από ό,τι είδα εγώ στον τύπο, και νομίζω θα το έχετε δει όλοι σας, έχει παρέμβει και η δικαιοσύνη. Η μεν δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά. Μάλλον, νομίζω ότι υπάρχουν προσφυγές από μέλη της Ελστάτ, ή μάλλον τον πρόεδρο έχει ζητήσει την συνδρομή της δικαιοσύνης και της αρχής διασφάλισης του απορρίτου. Αλλά και η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Εμείς εδώ ούτε δικαστήριο είμαστε, ούτε μπορούμε να ζητάμε απόρριτα στοιχεία και να παρεμβαίνουμε στο ρόλο της στο έργο της δικαιοσύνης. Αυτό που θα κάνουμε είναι να έχουμε μία... Παρακαλώ. Να έχουμε μία ενημέρωση. Αύριο θα καλέσουμε και τα υπόλοιπα μέλη. Μία πλήρη ενημέρωση. Από εκεί και πέρα θα δούμε το τι εξελίξεις θα έχουμε. Ο κύριος Παπαδημούλης. Επιτρέπετε κάτι για την πληρωματική. Να παρακαλέσω με τον παριστάμενο πρόεδρο της Ελστάτ, αν δεν έχει αντίρρηση, που δεν νομίζω ότι πρέπει να έχει αντίρρηση, δεν είναι τίποτα απόρριτα έγγραφα του κράτους, τα συγκεκριμένα email στα οποία αφορούν το συγκεκριμένο θέμα που συζητούμε, να μας τα καταθέσει ο ίδιος η κυρία Βουλήση. Ή τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι αύριο. Αυτό είναι θέμα του Προέδρου, αν θέλει να τα καταθέσει. Τώρα τα άλλα τα μέλη δεν νομίζω, γιατί αποδέχονται πλέον την ενοχή τους. Ο κύριος Παπαδημούλης. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Σημειώνω με ικανοποίηση ότι με την πρότασή σας να συνεδριάσουμε αύριο στις 4 αποδεχθήκατε το αίτημα που διατυπώσα μαζί με τον συνάδελφο τον Λαφαζάνη να μην περιοριστούμε μόνο στην ακρόαση του Προέδρου της Ελστάτ, αλλά και των υπολείπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία δεν έχουν καταργηθεί, δεν έχουν καρατομηθεί ακόμη και τα οποία έχουν καταθέσει σοβαρές καταγγελίες. Θα ήθελα να προσθέσω... Θα καλέσουμε όλα τα μέλη και αυτά τα οποία έχουν παραιτηθεί. Όλα, προφανώς. Γιατί υπάρχουν αυτό ακριβώς ζητήσαμε. Αυτό, ναι. Θα ήθελα επίσης να πω ότι θα ήταν χρήσιμο να κληθούν και εκπρόσωποι του Συλλόγου των Εργαζομένων, γιατί έχουν θέσει τέτοια θέματα για τις διαδικασίες που τηρήθηκαν. Ναι. Αυτό που ήθελα όμως, κυρία Πρόεδρε, να προτείνω είναι το εξής. Επειδή όλοι αντιλαμβανόμαστε τις διαστάσεις που παίρνει το θέμα και τα πολιτικά χαρακτηριστικά που τροφοδοτούνται από αυτή την έντονη διαμάχη και τα ερωτηματικά που εγείρονται, θα ήθελα να προτείνω και θα ήθελα και τη σύμφωνη γνώμη όλων των συναδέλφων στην περίπτωση αυτή να ενεργοποιηθεί η πρόβλεψη του κανονισμού και συγκεκριμένα του άρθρου 41α που δίνει τη δυνατότητα στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής να κάνει μια οργανωμένη ακρόαση με το θέμα, έτσι ώστε να εντάξουμε τη σημερινή και την αυριανή συνεδρίαση στα πλαίσια αυτού του άρθρου που μας δίνει τη δυνατότητα να καλέσουμε και όποιο άλλο πρόσωπο νομίζουμε που σχετίζεται με την υπόθεση. Προσωπικά θεωρώ απαραίτητο να κληθεί για αυτή την υπόθεση και ο κύριος Παπακοσταντίνου, ο οποίος ήταν υπουργός οικονομικός αρμόδιος την επίμαχη περίοδο που όχι μόνο νομοθετήθηκε η Ελστάτ και προσδιορίστηκε το πλαίσιο λειτουργίας της, αλλά προέκυψαν και όλα αυτά τα προβλήματα που δημιουργούν θέματα και ενστάσεις όχι μόνο διαφάνειας με τις καταγγελίες για μαγειρέματα στοιχείων και αξιοπιστίας, αλλά και θέματα νομιμότητας, καθώς υπάρχουν καταγγελίες ότι παρά την πρόβλεψη του νόμου ότι έπρεπε να συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε μήνα, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει σταματήσει εδώ και μήνες να λειτουργεί. Προτείνω λοιπόν, για να μην κουράζω, να ενεργοποιηθεί στην περίπτωση αυτή το άρθρο
41α του κανονισμού που προβλέπει τη δυνατότητά μας να οργανώσουμε μια ακρόαση για το θέμα και να δώσουμε μια συνέχεια με την κλίση και του κυρίου Παπακοσταντίνου. Με βάση αυτό το άρθρο προβλέπεται στο τέλος των εργασιών η Επιτροπή να εκδίδει και τα δικά της συμπεράσματα. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να περιοριστούμε μόνο στο να ακούσουμε, αλλά ως σώμα, ως Επιτροπή της Βουλής, να πούμε και τη γνώμη μας για αυτά τα σοβαρά πράγματα. Κύριε Παπαδημούλη, ολοκληρώσετε. Λοιπόν, εμείς καλέσαμε μετά από σύμφωνη γνώμη όλων τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Γεωργίου, για να μας ενημερώσει. Εφόσον υπάρχουν αιτήματα, συμφωνώ να καλέσουμε αύριο τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής για να ενημερωθούμε. Ο στόχος είναι να ενημερωθούμε σχετικά με το τι, με αυτά τα οποία λέγονται ή διακινούνται. Δεν έχουμε ούτε ανακριτικές αρμοδιότητες, ούτε νομίζω, κύριε Παπαδημούλη, ότι όπως είναι η κατάσταση, εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε στο να επιληθούν τα προβλήματα. Από εκεί και πέρα, ας ακούσουμε τις δύο μέρες τον πρόεδρο και τα μέλη και αν η Επιτροπή θέλει, για να γίνει αυτό το άρθρο 41.2, προβλέπει τα 2/5, κύριε Παπαδημούλη. Αν θέλουν τα 2/5, το βλέπουμε. Λοιπόν, ο κύριος Γεωργίου, παρακαλώ, ελάτε εδώ, καθίστε. Στη διαδικασία, κύριε Πρόεδρε. Σας είχα ζητήσει το λόγο της διαδικασίας. Γιατί? Δεν κατάλαβα, κύριε Κουρούπλη, πότε το ζητήσατε. Και εγώ, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, κύριε Μακρυπίδη, κλείσω το μικρόφωνο. Μπορώ να έχω το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Ναι, αν το ζητήσετε, συγγνώμη, δεν σας είδα. Ευχαριστώ, συγγνώμη. Εντάξει, δεν. Απλώς. Κύριε Πρόεδρε, επειδή το ζήτημα αυτό είναι κρίσιμο, ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία. Διότι από τα στοιχεία τα συγκεκριμένα, κυρία Πρόεδρε, προκύπτουν συνέπειες που αύριο το πρωί η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να αναγκαστεί να απολύσει 50.000 ανθρώπους. Δεν είναι τόσο απλό θέμα για να τύχει μιας έτσι απλής διεργασίας και διαδικασίας στην Επιτροπή. Τα έγγραφα που έχει καταθέσει ο κύριος Φακιανάκης, κυρία Πρόεδρε, δεν τυχαίνουν προσωπικών δεδομένων, διότι έχουν κατατεθεί στον ένατο ανακριτή, στον κύριο Κασίμη, και ως εκ τούτου είναι δημόσια έγγραφα. Μπορεί λοιπόν, μπορούμε διημών, από τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου να ζητηθούν αυτά τα στοιχεία. Διότι από αυτά τα στοιχεία προκύπτουν σημαντικές επικοινωνίες που ουσιαστικά καθιστούν την ανεξάρτητη αρχή που ψήφισε το Ελληνικό Κοινοβούλιο, μια αρχή που δεχόταν καθυπαγόρευση οδηγίες από το εξωτερικό. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει με πολύ ψυχραιμία να προσεγγίσουμε αυτό το ζήτημα, αλλά εγώ θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ και βεβαίως θέλω να χαιρετήσω την απόφασή σας να καλέσετε τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής. Απλώς θα ήθελα να σας παρακαλέσω διαδικαστικά να τους ειδοποιήσετε εγκαίρως, διότι 2-3 από αυτά τα μέλη είναι σε πανεπιστήμια της επαρχίας και οι άνθρωποι δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να έρθουν αύριο. Αυτό να γίνει εγκαίρως για να μην έχουμε αύριο απουσίες. Και βεβαίως θεωρώ ότι, αφού συμφωνούμε ότι στο τέλος της Επιτροπής μπορούμε να κριθεί από όλους μας αναγκαίο να κριθούν και κάποια άλλα πρόσωπα, όπως είναι ο κύριος Παπακοσταντίνου, θα το δούμε αύριο. Αλλά σε ό,τι αφορά τα έγγραφα, τα θεωρώ πολύ κρίσιμο. Αν το κρίνετε κι εσείς και το κρίνει και η Επιτροπή, δεν είναι προσωπικά πλέον δεδομένα, είναι κατατεθειμένα, όπως είπα, σε δικογραφία. Και όσο κύριε Κουρούπλη, ολοκληρώστε. Είπατε την πρότασή σας. Ο κύριος Βορύδης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βορύδης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, ως προς το πρώτο ζήτημα που είναι το ζήτημα της κλήσεως των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, νομίζω ότι έχουμε συμφωνήσει, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Από ό,τι καταλαβαίνω, ετέθη ένα ζήτημα να κληθεί ο κύριος Φακιανάκης. Εγώ εδώ, κύριε Πρόεδρε, θα συμφωνήσω με την άποψή σας. Αυτό είναι μια υπόθεση η οποία έχει χαρακτήρα μάλλον δικαστικό και εσωτερικό. Από ό,τι έχουν γίνει μηνύσεις προφανώς. Τώρα, τουλάχιστον από τη μία πλευρά, δεν ξέρω και από την άλλη. Πάντως, δεν βλέπω εδώ στα πλαίσια αυτά να εμπλέκεται κάπου το Κοινοβούλιο και να χρειαζόμαστε διευκρινίσεις για την υπόθεση αυτή. Έχει υποβληθεί όμως ένα αίτημα από την πλευρά του κυρίου Παπαδημούλη. Και το αίτημα αυτό είναι να κληθεί με την ενεργοποίηση του άρθρου 41α ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Παπακοσταντίνου, γιατί κατά την θητεία του υπάρχουν περιστατικά τα οποία
νομίζω είναι τα βασικά και κρίσιμα περιστατικά που πρέπει να ελέγξει εδώ η Επιτροπή. Και αυτά είναι καταγγελίες για το ζήτημα του ύψους του ελλείμματος. Αυτή νομίζω είναι η μεγάλη συζήτηση. Και όχι τώρα το εσωτερικό διοικητικό θέμα της Ελστάτ. Η μεγάλη συζήτηση ακριβώς, το οποίο προφανώς επηρεάζει το θέμα του χρέους. Άρα λοιπόν, σε αυτό, προφανώς επειδή υπάρχουν καταγγελίες οι οποίες εμπλέκουν κατά τον έναν ή τον άλλο τρόπο και τον κύριο Παπακοσταντίνου, υπάρχει το αίτημα από την πλευρά, ξαναλέω, του ΣΥΡΙΖΑ, με βάση το 41α, να κληθεί ο Υπουργός. Για την κλήση του Υπουργού, τονίζω το 41α παράγραφος 4, ορίζει ότι αρκούν τα 2/5, η συμφωνία των 2/5 των μελών της Επιτροπής. Θα ήθελα λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, εάν το κρίνετε ορθό, να ερωτήσετε τα κόμματα ως προς την στάση τους για το αίτημα που υποβάλλει ο κύριος Παδημούλης. Εμείς λέμε ήδη ότι συμφωνούμε. Να πει η Νέα Δημοκρατία εάν... Κύριε Βορύδη, συγχωρείτε, το κατάλαβα. Είπα ότι χρειάζονται τα 2/5. Και είπα, εάν θέλει η Επιτροπή, δεν θα ρωτήσω εγώ τα κόμματα, γιατί είτε οι βουλευτές εδώ στην Επιτροπή είναι ανεξάρτητοι και ο καθένας έχει την άποψή του. Ωραία. Λοιπόν, εάν θέλουν τα 2/5 να υποβάλουν ένα αίτημα και να το δούμε. Αυτό είπα. Ο κύριος Πακρυπίδης. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Με δεδομένη την ευαισθησία του Προεδρείου, που ανταποκρίθηκε έγκαιρα σε ένα θέμα που προέκυψε όσον αφορά τις αποφάσεις και τη λειτουργία της Ελστάτ, σήμερα έχουμε εδώ τον Πρόεδρο, που είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία, να μας πει τις απόψεις σχετικά με τα θέματα που προέκυψαν. Και ήδη, κυρία Πρόεδρε, ανακοινώσατε προηγουμένως ότι αύριο θα κληθούν και γίνεται αποδεκτό από τα μέλη της Επιτροπής να παρευρεθούν και τα υπόλοιπα μέλη της Ελστάτ σε ακρόαση. Μπήκε ένα θέμα να ζητηθεί, να παρευρεθεί και εκπρόσωπο των εργαζομένων. Είναι στο Συμβούλιο της Ελστάτ, θα έρθει αύριο. Το δεύτερο θέμα που προέκυψε είναι η πρόταση που κατέθηκε από τον κύριο Παδημούλη και συμφώνησε ο κύριος Βορύδης με το 41α σε σχέση με τον πολιτικό προϊστάμενο. Εδώ θα ήθελα πρώτον να ξεκαθαρίσουμε, κυρία Πρόεδρε, ότι άλλο Ελστάτ και άλλο πολιτική ηγεσία. Δεν πρέπει να κάνουμε σύγχυση μιας ανεξάρτητης αρχής. Επιτρέψτε μου να καταθέσω, κυρία Πρόεδρε. Άλλο σας λέω. Εγώ είπα ποια είναι η δική μου η άποψη. Εάν θέλει... Και εγώ λέω την άποψή μας ως ηγητής του χτες συνολικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Δεν ρωτάω τα κόμματα, γιατί ο κάθε βουλευτής είναι ανεξάρτητος να έχει την άποψή του. Λοιπόν, αν θέλουν όμως τα 2/5 της Επιτροπής να καταθέσουν γραπτό στο αίτημά τους, μπορούν να το καταθέσουν. Αυτό είπα. Δεν διαφωνώ και είμαστε από τους πρώτους που εφαρμόζουμε αποδειγμένα στην πράξη το όσο προβλέπει το κανονισμός. Θα ήθελα όμως εδώ να πω ότι θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας άλλο η διαδικασία ακρόασης της ανεξάρτητης αρχής και των μελών της και άλλο η πολιτική ηγεσία. Και θα ήθελα να επισημάνω, θα μου επιτρέψετε, τη βιασύνη κάποιων να στήσουμε μέσω της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων προώρη, εκσταστική και πολύ περισσότερο ανακριτική επιτροπή. Ας μην βιάζονται κάποιοι. Ο κύριος γείτονας. Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι εκαλύψατε με την απάντησή σας για την κλίση αύριο των υπολείπων μελών το βασικό αίτημα. Είχαμε αποφασίσει ακρόαση του κυρίου Γεωργίου. Θα πρέπει να προχωρήσουμε ακριβώς αυτό που είχαμε αποφασίσει. Τα άλλα παρεπίπεδα θέματα, αν θέλει η Επιτροπή να τα συζητήσει σε άλλη για μένα συνεδρίαση. Εν πάση περιπτώσει, τους καλύψατε με το ότι αν θέλουν 41α, ας κάνουν γραπτή πρόταση τα 2/5, όσο λέει ο κανονισμός. Εκείνο που δεν πρέπει να γίνει, και το λέω εξ υπαρχής γιατί διαβλέπω μια τέτοια τάση, να μετατρέψουμε αυτή την ακρόαση σε εξεταστική επιτροπή. Δεν είμαστε εξεταστική επιτροπή, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να κινηθούμε αυτοβούλως προς τα εκεί. Κανένας δεν μπορεί να βγάλει συμπεράσματα με βάση καταγγελίες μελών, οι οποίες μάλιστα είναι ετεροχρονισμένες. Είχαμε αυτά τα υπομνήματα εδώ και μήνες και δεν μας έλεγαν τίποτα για τα ελλείμματα, μας έλεγαν άλλα πράγματα, τα οποία τα είχαμε καταθέσει μερικοί μάλιστα φερόμενοι δημοκρατικά, αφού είδαμε υπομνήματα, τα καταθέσαμε με αναφορές. Άλλα έλεγαν τότε τα υπομνήματα, άλλα λένε τώρα. Να συνεχίσουμε την ακρόαση όπως την έχετε προσδιορίσει. Να μην παρεκκλίνουμε καθόλου. Δεν θα δώσουμε καμιά ευκαιρία σε κάποιους οι οποίοι παίρνουν αυτό το θέμα για να μπορέσουν να δημιουργήσουν πολιτικά ζητήματα. Είναι λάθος τους, θα τους γίνει μπούμερακ, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να γίνει αυτό εξ υπαρχής. Θα κάνουμε σήμερα ακρόαση του κυρίου Γεωργίου όπως έχουμε αποφασίσει. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ, κύριος Καραθανασόπουλος.
Κυρία Πρόεδρε, συμφωνούμε με τη διαδικασία και για την ακρόαση του Πρόεδρου της Ελστάτ αλλά και των υπολείπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνουν αύριο και ζητάμε και εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να κληθεί σε ακρόαση από την Επιτροπή και ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Παπακοσταντίνου, ως ακριβώς πολιτικός προϊστάμενος του διαστήματος το οποίο εξετάζουμε σήμερα και στο οποίο είχε την όποια πολιτική εποπτεία. Από αυτήν άποψη λοιπόν προσυπογράφουμε το συγκεκριμένο αίτημα και εδώ σε μια προσπάθεια τώρα να κυνηγήσουμε χήμερες περί πρόωρων εξεταστικών επιτροπών και όλα τα υπόλοιπα είναι μια προσπάθεια πυροδότησης του κλίματος και το οποίο δεν συμβάλλει σε μια συζήτηση για να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Ευχαριστώ. Ισχύει η απάντηση που έχω δώσει προηγουμένως. Ο κύριος Γεωργίου, παρακαλώ κύριε Γεωργίου, ελάτε εδώ. Καθίστε εδώ μπροστά. Όχι, για να βλέπω. Εκεί. Ε, γιατί. Τι πρόβλημα έχει, βρε. Άμα έχεις πρόβλημα, ωραία, ελάτε πάνω, κύριε Γεωργίου. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να, που θα καθίσει. Αλλά δεν κατάλαβα γιατί, ποιο είναι το πρόβλημα που θα καθίσει. Παρακαλώ, καθίστε εκεί. Να έχετε το μικρόφωνο. Κύριε Γεωργίου, παρακαλώ σε 10-15 λεπτά το πολύ να εκθέσετε τις απόψεις σας. Μετά θα σας γίνουν ερωτήσεις, στις οποίες θα απαντήσετε. Θα γίνουν ερωτήσεις στο πρώτο γύρο από έναν εκπρόσωπο από κάθε κόμματος και μετά μπορεί οποιοδήποτε θέλει να εγγραφεί, ήδη έχουν εγγραφεί ορισμένοι, για ερωτήσεις. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρος. Ευχαριστώ και την Επιτροπή που με κάλεσε για να την ενημερώσω. Σύμφωνα με το θέμα που είναι το έργο και η λειτουργία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Σας έχω μοιράσει την παρουσίασή μου. Επίσης, έχω μοιράσει και τον κώδικα ορθής πρακτικής των Ευρωπαϊκών Στατιστικών, το οποίο είναι το μπλε έντυπο. Η αναφορά, λοιπόν, στο επιτελεστέν έργο και τους τιθέμενους στόχους της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Θα αρχίσω με την αναφορά στο τι έχουμε κάνει στην Ελληνική Στατιστική Αρχή τους τελευταίους 12 μήνες. Εγώ ανέλαβα σαν επικεφαλής της υπηρεσίας τον Αύγουστο του 2010. Οπότε το πρώτο μέρος της αναφοράς μου είναι το έργο της Ελστάτ μέχρι το Σεπτέμβρη βασικά του 2011. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή, η Ελστάτ, το τελευταίο 12 μήνα έχοντας ως προστατευτικό σκοπό την ενδυνάμωση της αξιοπιστίας των επίσημων στατιστικών της χώρας και την επανάκτηση της εμπιστοσύνης των χρηστών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, στις εν λόγω στατιστικές και στην Ελστάτ ως Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, προχώρησε με σημαντικά βήματα μπροστά και κινήθηκε σε 4 άξονες. Ο πρώτος άξον είναι η βελτίωση της ποιότητας και αξιοπιστίας των στατιστικών μέσω της απαρέγκλητης εφαρμογής του κώδικα ορθής πρακτικής των Ευρωπαϊκών Στατιστικών. Αυτό είναι το βιβλιαράκι, το μπλε βιβλιαράκι που έχετε μπροστά σας. Με αναδόμηση των διαδικασιών και της γενικότερης προσέγγισης στην παραγωγή των στατιστικών. Ο δεύτερος άξονας ήταν η έμφαση στη χρηστή διακυβέρνηση της στατιστικής υπηρεσίας, της λειτουργίας και διαχείρισής της, με βάση ένα σύστημα κανόνων που βελτιώνει και την
αποτελεσματικότητα των στατιστικών εργασιών. Ο τρίτος άξονα ήταν η στενότερη συνεργασία με τους χρήστες των στατιστικών στοιχείων και η ανταπόκριση στις ανάγκες τους, καθώς και ο συντονισμός και η συνεργασία με άλλους παραγωγούς στατιστικών δεδομένων με σκοπό τη βελτίωση των ελληνικών στατιστικών. Και ο τέταρτος άξονας ήταν η εντατική συνεργασία και ανάληψη δράσεων μέσα στην ευρωπαϊκή και διεθνή στατιστική κοινότητα. Θέλω να σας ενημερώσω ότι η Ελστάτ εφαρμόζει το λεγόμενο κοινό συνολικό σχέδιο δράσης για τις ελληνικές στατιστικές. Στα αγγλικά, Joint Overall Statistical Greek Action Plan. Το σχέδιο δράσης καταρτίστηκε μέσα στο 2010 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις ελληνικές αρχές με βάση τα πορίσματα της έκθεσης του Ιανουαρίου 2010 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το δημόσιο έλλειμμα και το χρέας της Ελλάδας και με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες των ελληνικών δημοσιονομικών στατιστικών και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις στατιστικές της Ελλάδος γενικότερα. Οι δράσεις του σχεδίου εκτελούνται σε πολύ στενή συνεργασία με τη Eurostat και με κορυφαίους εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος. Ως αποτέλεσμα των ενεργειών της Ελστάτ, το χρόνο αυτό που μας πέρασε, καταγράφεται μια πολύ ισχυρή ανάκαμψη της αξιοπιστίας των ελληνικών στατιστικών και έχουν γίνει μεγάλα βήματα για να κερδιθεί η εμπιστοσύνη της Eurostat, των άλλων εθνικών στατιστικών υπηρεσιών στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και άλλων διεθνών εταίρων, καθώς και των παγκόσμιων αγορών, με πολλές διεθνείς αναγνωρίσεις γι' αυτό. Έχει επιτευχθεί, θα έλεγα ουσιαστικά, η αναγνώριση της Ελστάτ ως υπηρεσίας στην οικογένεια του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος, από την οποία είχε φύγει. Ο πρώτος πυλώνας, ο πρώτος άξονας ήταν, είπαμε, η βελτίωση της ποιότητας και αξιοπιστίας των στατιστικών. Η Ελστάτ προέβη σε ένα σημαντικό αριθμό ενεργειών για τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων στατιστικών στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του σχεδίου δράσης. Πρώτον, έγινε ένας ριζικός ανασχηματισμός των διαδικασιών και της γενικότερης προσέγγισης για την κατάρτιση των δημοσιονομικών στατιστικών, του ελλείμματος και του χρέους, σύμφωνα με τρία βασικά πράγματα. Την αυστηρή τήρηση των αρχών του κώδικα ορθής πρακτικής των Ευρωπαϊκών Στατιστικών, με έμφαση στην αρχή της επαγγελματικής ανεξαρτησίας, που είναι η πρώτη αρχή που θα διαβάσετε εκεί, στην αρχή της διασφάλισης της ποιότητας και στην αρχή της αμεροληψίας και της αντικειμενικότητας. Δεύτερον, με βάση τα πορίσματα της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προανέφερα του Ιανουαρίου 2010 για τα δημοσιονομικά μας στοιχεία και τα προβλήματά τους. Και τρίτον, τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εθνικών Λογαριασμών, το λεγόμενο ESA, European System of Accounts, του 1995. Ένα μεγάλο επίτευγμα και απόδειξη της επιτυχίας των προσπαθειών μας ήταν η δημοσίευση χωρίς επιφυλάξεις, δηλαδή χωρίς αστερίσκους, από τη Eurostat δύο συνεχείς φορές, τον Νοέμβριο του 2010 και τον Απρίλιο του 2011, των ετήσιων ελληνικών δημοσιονομικών στατιστικών για τα έτη 2006 έως και 2010, μετά από χρόνια αντίθετης πρακτικής, δηλαδή χρόνια επιφυλάξεων. Έγινε αναθεώρηση του Μητρώου των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης με προτεραιότητα την αντιμετώπιση των προβλημάτων ποιότητας των στοιχείων του δημοσίου χρέους και του ελλείμματος της Ελλάδος λόγω της μεταξύ άλλων εσφαλμένης ταξινόμησης εκτός Γενικής Κυβέρνησης περίπου 20 μεγάλων φορέων όπως ο ΟΣΕ, ΕΛΓΑ, ΕΟΤ κλπ. Που είχαν τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν χρέη. Ολοκλήρωση μετά από ενδελεχή έλεγχο κατά το διάστημα Ιούλιο με Νοέμβριο 2010, 5 μήνες, της αναταξινόμησης των μεγάλων φορέων. Έγινε αναβάθμιση των ερωτηματολογίων για τη συλλογή δεδομένων. Έχουμε ετήσια, τριμηνία και μηνιαία ερωτηματολόγια από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τα οποία αναβαθμίσαμε. Έγινε ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου για τη διαβίβαση των στοιχείων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως των ΟΚΑ, των Δημοσίων Νοσοκομείων, των ΟΤΑ, και αυτό μάλιστα σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, το τελευταίο, των κρατικών επιχειρήσεων, των ΕΝΠΟΥΔΟΥΔΟΥ και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εκτός προϋπολογισμού. Έγινε εκπαίδευση στατιστικών ανταποκριτών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στην ορθή παροχή των αναγκαίων πρωτογενών δεδομένων μέσω των ανανεωμένων ερωτηματολογίων που προανέφερα και των νέων τρόπων συλλογής δεδομένων που ανέφερα. Έγινε υπογραφή
πρωτοποριακών, ακόμη και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μνημονίων συνεργασίας με όλα τα Υπουργεία, 14 Υπουργεία, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και την Τράπεζα της Ελλάδος, για τη διασφάλιση διαφανούς, έγκυρης και έγκαιρης παραγωγής των δημοσιονομικών στοιχείων. Έγινε επαναυπολογισμός τριμηνιαίων δημοσιονομικών στατιστικών στοιχείων για το έτος 2009 και εφεξής, χρησιμοποιώντας δεδομένα από πρωτογενείς πηγές και με πλήρως εναρμονισμένη μεθοδολογία με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών του 1995, ώστε να αποτυπώνεται έγκυρα η δημοσιονομική εξέλιξη από τρίμηνο σε τρίμηνο. Αυτό δεν υπήρχε στο παρελθόν. Κοβόταν το έτος στα τέσσερα ή κοβόταν οι προβλέψεις στα τέσσερα. Έγινε εξέταση της ανάγκης αναθεώρησης των ετήσιων εθνικών λογαριασμών, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, η ΑΕΠ, από το 2000 έως το 2010, και το οποίο ολοκληρώνεται αυτή η εργασία τώρα, το Σεπτέμβριο, σε στενή συνεργασία με τη Eurostat. Υπήρξε βελτίωση της ποιότητας των περιφερειακών λογαριασμών, ΑΕΠ, και εφαρμογή προγράμματος ολοκλήρωσης της αναβάθμισης των στατιστικών στοιχείων μέχρι το Δεκέμβριο του 2011, πάλι σε πολύ στενή συνεργασία με τη Eurostat. Υπήρξε βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών εξωτερικού εμπορίου και η κίνηση εφαρμογής προγράμματος περαιτέρω εξυγχρονισμού του συστήματος συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων του εξωτερικού εμπορίου, καθώς και της συνεργασίας με άλλους φορείς, και αυτό θα ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του 2012. Έγινε σημαντική ενίσχυση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού της αρμόδιας διεύθυνσης Ελστάτ, η οποία είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση των δημοσιονομικών στατιστικών και των εθνικών λογαριασμών της χώρας. Αυτή είναι η Διεύθυνση Εθνικών Λογαριασμών, η οποία αυξήθηκε κατά 50% το δυναμικό της με νέους δυναμικούς ανθρώπους. Έγινε διενέργεια έρευνας κάλυψης της απογραφής πληθυσμού κατοικιών 2011 σε ένα μεγάλο και αντιπροσωπευτικό δείγμα 20.000 οικοκυριών από όλη τη χώρα για την εκτίμηση της πληρότητας και ποιότητας των συλλεγέντων από την απογραφή στοιχείων, όχι μόνο σε επίπεδο ολόκληρης χώρας, αλλά μέχρι και σε επίπεδο δήμου, σε καλλικρατικού δήμου. Γίνεται χρησιμοποίηση οπτικών αναγνωστών και αυτοματοποιημένων ελέγχων για την επεξεργασία των στοιχείων της απογραφής γεωργίας κτηνοτροφίας, που ολοκληρώνεται τους ερχόμενους μήνες, προκειμένου να επιταχυνθεί και να γίνει χωρίς μεροληψία. Υπήρξε εκκίνηση δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών των επιχειρήσεων μέσω της χρήσης διοικητικών δεδομένων. Και έγινε το Νοέμβριο του 2010 μια συνάντηση εργασίας, ένα workshop με διεθνή συμμετοχή για αυτό. Φτιάξαμε ένα νέο σύστημα προγραμματισμού και παρακολούθησης της εισπορίας των στατιστικών ερευνών και εργασιών της Ελστάτ, που ήταν συνήθως καθυστερημένες δυστυχώς, με ανάπτυξη μηχανογραφικής εφαρμογής και με σκοπό την έγκαιρη και με υψηλότερη ποιότητα εκπλήρωση των ευρωπαϊκών και εθνικών υποχρεώσεων. Και τέλος, βεβαιώσαμε την ταυτόχρονη ισότιμη πρόσβαση όλων των χρηστών, χωρίς καμία εξαίρεση, στα στατιστικά στοιχεία. Ο δεύτερος πυλώνας, ο δεύτερος άξονας, είναι η χρηστή διακυβέρνηση με βάση ένα σύστημα κανόνων. Με βάση την αρχή ότι δεν μπορεί να υπάρξει αηφόρος παραγωγή αξιόπιστων στατιστικών καταρτισμένων σύμφωνα με τους στατιστικούς κανόνες και πρότυπα, όταν δεν ακολουθούνται κανόνες σε κάθε λειτουργία της στατιστικής υπηρεσίας, δόθηκε μεγάλη έμφαση στην εφαρμογή κανόνων και στη διαφάνεια στις λειτουργίες και στη διαχείριση της υπηρεσίας. Αυτό αναμένεται να επηρεάσει θετικά την ποιότητα της στατιστικής παραγωγής, η οποία είναι συνάρτηση φυσικά της διαφάνειας των διαχειριστικών διαδικασιών, παραδείγματος χάρη στην επιλογή ιδιωτών συνεργατών σε έρευνες που ακολουθούνται στην υπηρεσία. Να σας πω λίγο για τα επιτεύγματα σε αυτό το τομέα της χρηστής διακυβέρνησης. Έγινε επιλογή οργάνων διενέργειας των γενικών απογραφών κτηρίων και πληθυσμού κατοικιών, των απογραφέων δηλαδή των τομεαρχών, μιλάμε για πάνω από 70.000 κόσμο, με διαφανείς διαδικασίες και αξιοκρατικά κριτήρια, το οποίο δεν ήταν η κατάσταση στο παρελθόν. Έγινε δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου ιδιωτών συνεργατών που χρησιμοποιούνται από την Ελστάτ για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σε δεκάδες στατιστικές έρευνες ετησίως και ενός συστήματος κατάταξης των ιδιωτών συνεργατών με βάση κανόνες, διαφανείς διαδικασίες, αμεροληψία και αξιοκρατικά κριτήρια, χωρίς παρέμβαση κανενός ανθρώπου. Υπήρξε εξορθολογισμός των αμοιβών που λαμβάνουν οι ιδιώτες συνεργάτες Ελστάτ με βάση τα ερωτηματολόγια των στατιστικών ερευνών που συμπληρώνουν, καθώς και δημιουργία συστήματος κανόνων στην ανάθεση ερευνών στους ιδιώτες συνεργάτες. Και υπήρξε υποβολή φακέλου για τη διαχειριστική επάρκεια της Ελστάτ.
Τι κάναμε στον άξονα της στενότερης συνεργασίας με παραγωγούς και χρήστες των στατιστικών στοιχείων. Ένα βασικό μέλημα της Ελστάτ είναι η παραγωγή στατιστικών προσαρμοσμένων στις ανάγκες και απαιτήσεις των χρηστών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η συνεργασία με εθνικούς φορείς που συλλέγουν και παράγουν στατιστικά στοιχεία και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων τους με στόχο τη βελτίωση της στατιστικής παραγωγής μέσα στο ελληνικό στατιστικό σύστημα. Έγινε συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, στο οποίο εκπροσωπούνται φορείς, αυτό είναι 22 εκπροσωπούμενοι φορείς, που ασχολούνται με στατιστικές έρευνες, μελέτες και αναλύσεις, οι Εθνικές Αρχές του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, που είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών, αντιπροσωπεύεται και η Eurostat και ο Σύλλογος Εργαζομένων της Ελστάτ. Έγινε κατάρτιση ετήσιου στατιστικού προγράμματος εργασιών της Ελστάτ για το 2011 και τριετούς προγράμματος εργασιών του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος για το 2011 έως 2013, τα οποία απευθύνονται κυρίως στους χρήστες των στατιστικών σύμφωνα με τις μοντέρνες πρακτικές. Έγινε επανασχεδιασμός του συστήματος και της τεχνολογίας της δημοσίευσης των δελτίων τύπου που εκδίδει η ΕΛΣΤΑΤ, ώστε να διασφαλίζεται η ταυτόχρονη, ισότιμη και έγκαιρη πρόσβαση των χρηστών στα στατιστικά στοιχεία και η αναβάθμιση του περιεχομένου των δελτίων, ώστε να βελτιωθεί η ενημερωτική τους αξία. Διοργανώσαμε στην ΕΛΣΤΑΤ τον Οκτώβριο του 2010 του πρώτου στην ιστορία συνεδρίου χρηστών των στατιστικών στοιχείων και πήραμε τις απόψεις τους, τις γνώμες τους. Έγινε διοργάνωση από την ΕΛΣΤΑ το Δεκέμβριο του 2010 η μερίδα για τις στόχες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Υπήρξε υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την ανάπτυξη συστήματος λογαριασμών υγείας. Και τέλος δημιουργήθηκε και προεβλήθη στο διαδίκτυο η ψηφιακή βιβλιοθήκη της Ελστάτ, η οποία περιλαμβάνει 3.443 βιβλία και περιοδικά, 6 άτλαντες με χρονολογίες που ξεκινούν από το 1859. Ο τέταρτος πυλώνας ήταν η εντατική συνεργασία και ανάληψη δράσεων μέσα στην ευρωπαϊκή και διεθνή στατιστική κοινότητα. Η Ελστάτ σκοπεύει να αποτελεί ενεργό μέλος του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος, συνδράμοντας ουσιαστικά στις εργασίες του και συμβάλλοντας στην εξέλιξή του, έτσι ώστε να βρει τη θέση που της αρμόζει στη διεθνή στατιστική κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτό, τη χρονιά που πέρασε, η Ελστάτ έδωσε μεγάλη έμφαση στην άριστη συνεργασία με τη Eurostat και τις άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως επίσης και με τις Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες των υπόλοιπων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να σας αναφέρω δύο παραδείγματα. Συνδιοργάνωσε η Ελστάτ μαζί με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής και Οικονομικών Μελετών της Γαλλίας, την INSEE, τον Ιούνιο του 2011, διάσκεψη με θέμα κώδικας ορθής πρακτικής των ευρωπαϊκών στατιστικών και ενδυνάμωση της αξιοπιστίας των επίσημων στατιστικών, με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών της Eurostat και Ευρωπαϊκών Στατιστικών Υπηρεσιών, μελών της πολιτικής ηγεσίας της χώρας μας και της ανώτερης δημόσιας διοίκησης, εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων, μελών του Συμβουλίου του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και υψηλόβαθμων στελεχών της Ελστάτ. Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι η ανάληψη μετά από προκήρυξη διαγωνισμού από την Ελστάτ της διοργάνωσης το Μάιο του 2012 στην Αθήνα του Διεθνού Συνεδρίου Ποιότητα και Μεθοδολογία των Στατιστικών, το οποίο έχει καθιερωθεί σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο ως η παραδοσιακή συνάντηση στατιστικών, ακαδημαϊκών και εκπροσώπων εθνικών και διεθνών φορέων και οργανισμών που ασχολούνται κυρίως με θέματα ποιότητας στατιστικών. Και αναμένουμε 500 προσκεκλημένους τον ερχόμενο Μάιο. Λίγο να σας πω για τα θέματα στατιστικής παραγωγής. Διενεργήσαμε τις απογραφές γεωργίας κτηνοτροφίας, η οποία έχει αρχίσει πριν από αναλάβω εγώ τη θέση μου, αλλά την ολοκληρώσαμε το προηγούμενο φθινόπωρο, την απογραφή κτηρίων και την απογραφή πληθυσμού κατοικιών. Αυτά έγιναν στο πλαίσιο των προγραμματισμένων τακτικών ερευνών της Ελστάτ. Ο σκοπός απογραφής γεωργίας κτηνοτροφίας είναι η καταγραφή όλων των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων της χώρας και η συλλογή στοιχείων για τη διάρθρωση τους και την απασχόληση του πληθυσμού σε αυτές. Τα αποτελέσματά της αναμένεται να δημοσιευθούν μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Ο σκοπός της απογραφής κτηρίων είναι η συλλογή στατιστικών στοιχείων για τον οικοδομικό πλούτο της χώρας. Και ο σκοπός της απογραφής πληθυσμού κατοικιών
είναι η συγκέντρωση στοιχείων για τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, η σύνθεση των οικοκυριών και τις συνθήκες στέγασή τους. Θέλω να σας πω ότι η απογραφή 2011 εστίασε στην καταγραφή του μόνιμου πληθυσμού της χώρας, σε αντίθεση με προηγούμενες απογραφές που είχαν σκοπό την καταγραφή του de facto πληθυσμού της χώρας, δηλαδή των ατόμων που βρέθηκαν παρόντα στον τόπο απογραφής. Γενικότερα, η μεθοδολογία της απογραφής 2011 διαφέρει σημαντικά σε αρκετά σημεία από αυτήν προηγούμενων απογραφών, όπως στη διάρκεια της, στην απογραφή των ατόμων στον τόπο μόνιμης κατοικίας κλπ. Η απογραφή πληθυσμού κατοικιών διενεργήθηκε σε πλήρη συμφωνία με τον κανονισμό 763 του 2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και τις αρχές μεθοδολογίας και οργάνωσης που περιέχονται στις συστάσεις της διάσκεψης των Ευρωπαίων Στατιστικών για τις απογραφές πληθυσμού κατοικιών, οι οποίες είναι προϊόν συνεργασίας ΗΕ και Eurostat. Επίσης, η έρευνα κάλυψης της απογραφής 2011 με την επιστημονικά θεμελιωμένη καινούρια μεθοδολογία της και το εκτεταμένο πεδίο της καθιστά την εκτίμηση των αποτελεσμάτων της απογραφής ιδιαίτερα αξιόπιστη. Τέλος, η απογραφή 2011 είναι η πρώτη που διενεργήθηκε με πλήρη διασφάλιση των όρων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Να αναφέρω επίσης ότι έγινε δημοσίευση από τον Ιανουάριο του 2011 του νέου αναθεωρημένου δίκτυου τιμών καταναλωτή με έτος βάσης 2009. Η Ελστάτ φυσικά θα συνεχίσει και στο υπόλοιπο του 2011 να τις δράσεις της. Ποιες θα είναι αυτές, θα είναι η συνέχεια αυτών που σας έχω ήδη αναφέρει, αλλά μπορώ να πω η συνέχιση των εργασιών για τη βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών εξωτερικού εμπορίου σε συνεργασία με τη Eurostat, η ολοκλήρωση της αναθεώρησης των ετησίων εθνικών λογαριασμών 2000-2010, η ολοκλήρωση της αναβάθμισης των στατιστικών στοιχείων περιφερειακών λογαριασμών, η ολοκλήρωση σε στενή συνεργασία της ενδελεχούς επανεξέτασης και αναθεώρησης του Μητρώου των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης όσον αφορά μικρούς φορείς, με τον προσδιορισμό των μικρών φορέων, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων δεν επιβαρύνει το χρέος. Παρακαλώ. Που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο Μητρό, καθώς επίσης και των φορέων που υπήρχαν στο Μητρό από το παρελθόν, δηλαδή πριν από το 2010, και δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια του ESA 95 για να παραμένουν σε αυτό. Θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις Ελστάτ workshop για την παρακολούθηση των αξιολόγηση των πρακτικών που ακολουθούνται στο πλαίσιο καταγραφής του βαθμού συμμόρφωσης των χωρών μελών με τις αρχές του κώδικα ορθής πρακτικής. Θα γίνει πιλωτική διαδικασία πιστοποίηση στατιστικών σε διάφορους φορείς της χώρας με βάση τα συμπεράσματα του ανωτέρου workshop. Θα γίνει κατάρτιση ετήσιου στατιστικού προγράμματος για το 2012. Κύριε Γεωργίου, παρακαλώ, έχετε περάσει τα 20 λεπτά. Ναι. Έχετε μοιράσει το σημείωμα. Αν θέλετε να πείτε κάτι επί των θεμάτων τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας, τις λειτουργίες του Διοικητικού Συμβουλίου και γιατί φτάσατε σε αυτό το σημείο, παρακαλώ πάρα πολύ σύντομα, αλλιώς θα δώσω το λόγο στους βουλευτές. Παρακαλώ, ησυχία. Το θέμα το οποίο έχει ανακύψει είναι το θέμα του κατά πόσον τα στοιχεία τα οποία παρήγε η Ελληνική Στατιστική Αρχή στα πλαίσια της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος για το 2009 και για τα υπόλοιπα έτη, υποθέτω, από το 2006 έως το 2010, αλλά για το 2009 ήταν συγκεκριμένη κατηγορία, ότι αυτά τα στοιχεία δεν ήταν ακριβή. Και ότι αυτά τα στοιχεία περίχαν μια υπερεκτίμηση του ελλείμματος και του χρέους της χώρας. Μάλιστα, έχει αναφερθεί ειδικότερα ότι η υπερεκτίμηση αυτή έγινε λόγω της ένταξης μέσα στο Μητρό της Γενικής Κυβέρνησης ενός αριθμού επιχειρήσεων και φορέων, το οποίο, από ό,τι έχω διαβάσει από τις κατηγορίες, ότι ανέβασε το έλλειμμα από κάποιο νούμερο 12,5% στο 15,4%
το οποίο ήταν και το αποτέλεσμα της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος. Μπορώ να ξεκινήσω με το να σας πω ότι αυτές οι κατηγορίες δεν έχουν απολύτως καμία βάση. Τα στατιστικά μας στοιχεία για το έλλειμμα και το χρέος του 2009, όπως και τα υπόλοιπα χρόνια, 2006 έως 2010, έγιναν με βάση πλήρως τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εθνικών Λογαριασμών και σε πλήρη συνεργασία με τη Eurostat από την αρχή έως το τέλος. Γι' αυτό το λόγο, επειδή εφαρμόσαμε πλήρως τους κανόνες, δεν υπήρξαν επιφυλάξεις από τη Eurostat κατά τη δημοσίευση των στατιστικών μας στοιχείων, ούτε τον Νοέμβριο του 2009, ούτε όταν ξανά τα στοιχεία αυτά βγήκαν στην διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος που δημοσιεύθηκε, της οποίας τα στοιχεία δημοσιεύθηκαν τον Απρίλιο του 2010. Επί δύο συνεχείς φορές, όπως σας είπα, μετά από χρόνια επιφυλάξεων και αστερίσκων, για πρώτη φορά η Eurostat δημοσίευσε τα στοιχεία μας χωρίς επιφυλάξεις. Μπορώ να πω ότι επίσης και για την πληροφόρησή σας, η οποία μπορείτε να την επιβεβαιώσετε επίσης και από το δελτίο τύπου το οποίο έβγαλε η Ελληνική Στατιστική Αρχή στις 15 Νοεμβρίου 2010, όταν δημοσιεύσαμε τα στοιχεία μας για το 2009, όπως επίσης και στο δελτίο τύπου της Eurostat και τα μεθοδολογικά σημειώματα της Eurostat, τα οποία μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες της Eurostat. Εγώ μπορώ να σας μεταβιβάσω κάποιες πληροφορίες γύρω από τους λόγους για τους οποίους το έλλειμμα έφτασε στο σημείο το οποίο έφτασε, το 15,4%. Παρεπιπτόντως, να διευκρινίσω ότι παρά αυτά τα οποία έχετε μπροστά σας σαν κατηγορίες, τον Απρίλιο του 2010 το έλλειμμα είχε δημοσιευθεί στο 13,6% για το 2009. Οπότε έχουμε μία αύξηση από το 13,6% του ΑΕΠ στο 15,4% του ΑΕΠ. Σε τι οφείλεται αυτή η αύξηση? Ας μιλήσω πρώτα για το έλλειμμα, αλλά θα πω και για το χρέος συγχρόνως, νομίζω θα είναι πιο γρηγορότερο. Σε τι οφείλεται λοιπόν αυτή η αύξηση του ελλείμματος του 13,6% στο 15,4%, γιατί για το έλλειμμα του 13,6% μπορώ να σας πω ότι αυτό έγινε πριν από τον καιρό μου. Εγώ ανέλαβα τον Αύγουστο και τον Απρίλιο του 2010 αυτά τα στοιχεία είχαν γίνει από τους τότε ηθήνοντες της υπηρεσίας. Και σε τι οφείλεται η αύξηση του χρέους από το 115,1% του ΑΕΠ τον Απρίλιο του 2010 στο 126,8% τον Νοέμβριο του 2010. Ας πάρουμε πρώτα αυτή την αναταξινόμηση των δημόσιων επιχειρήσεων. Είχαμε 17 αναταξινομήσεις, οι οποίες έγιναν γιατί αυτές οι επιχειρήσεις εκπληρούσαν τα κριτήρια για ταξινόμηση μέσα στη γενική κυβέρνηση, τα οποία υπάρχουν στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών. Όπως σας είπα και στην εισαγωγή, αυτό δεν ήταν μια διαδικασία η οποία έγινε εν τροχάδι. Η διαδικασία αυτή άρχισε με τις μεθοδολογικές επισκέψεις της Eurostat την άνοιξη του 2010. Και η εργασία μέσα στην Ελληνική Στατιστική Αρχή άρχισε να γίνεται λεπτομεριακά τον Ιούλιο του 2010 και ολοκληρώθηκε στα μέσα Νοεμβρίου του 2010. Δηλαδή, πάνω από 5 μήνες γινόταν διεξοδική και με προτεραιότητα αυτή η δουλειά. Αυτή η δουλειά γινόταν, όπως σας είπα, σε στενή συνεργασία με τη Eurostat. Το 2010, από την Άνοιξη μέχρι τον Νοέμβριο, είχαμε 7 μεθοδολογικές επισκέψεις. Μπορώ να σας πω ότι οι μεθοδολογικές επισκέψεις είναι διαφορετικές από τις συνήθεις επισκέψεις που κάνει η Eurostat σε χώρες και που μετά από τον Νοέμβριο του 2010 δεν τις κάνει πλέον. Πλέον η Eurostat κάνει κανονικά επισκέψεις διαλόγου στην Ελλάδα, όπως κάνει και στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Γιατί έχουμε φέρει σε μία τάξη τα στατιστικά μας στοιχεία. Όμως επειδή δεν υπήρχε τάξη στα στατιστικά στοιχεία, δεν εφαρμόζονταν οι κανόνες, ειδικά σε αυτή την περίπτωση που μιλάμε τώρα της ταξινόμησης των επιχειρήσεων αυτών, γινόντουσαν μεθοδολογικές συναντήσεις και επισκέψεις. Λοιπόν,
Στα πλαίσια λοιπόν αυτών των μεθοδολογικών επισκέψεων, σε στενή συνεργασία με τη Eurostat και ενδιάμεσα αυτών των επισκέψεων, δούλεψε πολύ σκληρά το προσωπικό της Ελστάτ, η Διεύθυνση Εθνικών Λογαριασμών, προκειμένου να εφαρμόσει τους κανόνες και σε αυτούς μέσα, με εφαρμογή αυτών των κανόνων, και κοιτάξαμε πάρα πολλές επιχειρήσεις, βρέθηκαν ότι 17 θα πρέπει να ενταχθούν. Το αποτέλεσμα ήταν να ανεβεί το έλλειμμα κατά 0,74 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Όχι αυτή η αύξηση από το 13,6 που βρήκαμε στο 15,4 δεν ήταν όλη λόγω της ένταξης αυτών των επιχειρήσεων, αλλά μόνο το 0,74%. Αυτό ήταν λοιπόν ένας λόγος της αύξησης του ελλείμματος. Όσον αφορά την αύξηση του χρέους, είπαμε από το 115% στο 127% περίπου, το 7,75%, 7,75 ποσοστιαίες μονάδες, ήταν λόγω της ένταξης αυτών των επιχειρήσεων. Υπήρχε ένας δεύτερος λόγος για τον οποίο αυξήθηκε το έλλειμμα. Μάλιστα, αύξησε το έλλειμμα περισσότερο από την ένταξη των δημοσίων επιχειρήσεων. Και αυτό ήταν η αναθεώρηση των στατιστικών στοιχείων των ΟΚΑ το 2009, το οποίο οδήγησε σε μια αύξηση του 0,79% του ΑΕΠ. Γιατί έγινε αυτή η αναθεώρηση? Γιατί έγινε σωστή αντιμετώπιση των επιχορηγήσεων του κρατικού προϋπολογισμού? Μερικές επιχορηγήσεις είχαν διπλοέγγραφές. Οπότε αυτά ήταν διάφορα λάθη τα οποία βρήκαμε όταν κάναμε διεξοδικά τη δουλειά μας. Επίσης έγινε επαναπολογισμός των εσόδων των τόκων από ομόλογα του δημοσίου που διακρατούνται από τα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης. Υπήρξε ένας υπερυπολογισμός αυτών των τόκων και αυτά επαναπολογίστηκαν στα σωστά τους μεγέθη. Έγινε καταγραφή των υποχρεώσεων για την παροχή των εφάπαξ στους συνταξιοδοτούμενους δημόσιους υπαλλήλους. Τι θέλω να πω με αυτό? Είχαν συνταξιοδοτηθεί υπάλληλοι του δημοσίου, αλλά δεν είχε καταγραφεί όπως έπρεπε σύμφωνα με τους κανόνες το εφάπαξ όταν οι άνθρωποι πήραν τη σύνταξή τους, αλλά αυτό έγινε σύμφωνα με τους κανόνες και καταγράφηκε έτσι τη στιγμή την οποία έγινε η συνταξιοδότηση. Αυτό λοιπόν ήταν το δεύτερο κομμάτι της αύξησης του ελλείμματος. Μετά υπήρξαν διάφορες διορθώσεις του ισολογισμού. Βασικά η τακτοποίηση εισπράξεων και πληρωμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στα κατάλληλα έτη, έτσι ώστε να υπάρχει η επίπτωσή τους στο κατάλληλο έτος, εκεί που δημιουργείται η πληρωμή, και αυτό αύξησε το έλλειμμα κατά 0,16%. Υπήρξε μια για πρώτη φορά έρευνα των λεγόμενων πληρωτέων ανεξόφλητων υποχρεώσεων, την οποία έκανε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, και εντοπίστηκαν πληρωτέα που σχετίζονται με ανεξόφλητες υποχρεώσεις των Υπουργείων, δηλαδή της Κεντρικής Κυβέρνησης, των ΟΚΑ και των Δήμων. Αυτά λοιπόν μπήκανε μέσα στο έλλειμμα και το χρέος. Λόγω αυτών των πληρωτέων υποχρεώσεων, τα οποία εισήχθησαν, το χρέος αυξήθηκε κατά 0,23%. Και τέλος, ο τελευταίος λόγος για τον οποίο αυξήθηκε το έλλειμμα, αυξήθηκε το χρέος της χώρας, ήταν η εισαγωγή συμφωνιών ανταλλαγών εκτός αγοράς, τα λεγόμενα off-market swaps, τα οποία είχαν συναυθεί από το 2001 έως 2007 από το ελληνικό δημόσιο. Λοιπόν, όταν εισήχθησαν αυτά τα swaps με τη σωστή μεθοδολογία μέσα στο χρέος, το χρέος αυξήθηκε κατά 5,3 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο αντιστοιχούσε σε μια αύξηση του... Το μεγαλύτερο swap, το οποίο είναι η πλειονότητα αυτών των στοιχείων, είναι το λεγόμενο της Goldman Sachs, το swap, το οποίο συνήθη το 2001 και το οποίο διαπραγματεύτηκε ξανά έγινε ξανά διαπραγμάτευσή του. Παρακαλώ πάρα πολύ. Μετά έχετε το δικαίωμα να κάνετε ερωτήσεις. Αφήστε τον κύριο Γεωργίου να ολοκληρώσει. Το μεγάλο swap, το λεγόμενο του Goldman Sachs, το οποίο συνήθη το 2001, έγινε επαναδιαπραγμάτευσή του και
αυτό θεωρείται ότι το ΣΟΠ αυτό έληξε και δημιουργήθηκε ένα καινούριο ΣΟΠ. Και μετά και αυτό έγινε ξαναδιαπραγμάτευσή του, και οπότε αυτό έφυγε και ήρθε ένα τρίτο ΣΟΠ. Αυτά είναι αυτό το μεγάλο ΣΟΠ, το οποίο μεταλλάχθηκε, θα λέγαμε. Αυτό είναι υπεύθυνο για την πλειονότητα αυτού των 5,3 δισεκατομμύριων ευρώ, το οποίο αντιστοιχούσε σε 2,26 μονάδες, ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Περιττώ να σας πω ότι με τη σωστή αυτή εφαρμογή της μεθοδολογίας υπήρξε και μία μικρή μείωση του ελλείμματος στο 2009, αλλά είναι του ύψους του 0,02% του ΑΕΠ. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι το σημαντικό πράγμα, και το οποίο επιβεβαιώνει φυσικά και με σημερινή της ανακοίνωση η Eurostat, είναι ότι τα ελληνικά στατιστικά στοιχεία αυτή τη στιγμή αναγνωρίζονται, τα δημοσιονομικά μας στοιχεία αναγνωρίζονται ως πλήρως αξιόπιστα. Και σας προσκαλώ, εάν θέλετε, να ψάξετε στο διαδίκτυο και στις ξένες δημοσιεύσεις για να βρείτε εάν κάποιος αμφισβητεί τα ελληνικά στατιστικά στοιχεία τώρα και μήνες. Οπότε, οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι που χρησιμοποιούν τα στατιστικά μας στοιχεία, και οι αγορές οι ίδιες θεωρούν τα στατιστικά στοιχεία για το 2009 ως πλήρως αξιόπιστα. Οπότε αυτό έχω να πω, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Ευχαριστώ και εγώ. Βέβαια δεν είπατε τίποτα, γιατί το ΔΣ από ό,τι φαίνεται έχει δυσλειτουργίες, αλλά σίγουρα άμα σας γίνει ερωτήσεις θα απαντήσετε. Ο κύριος Κουσελάς έχει το λόγο. Παρακαλώ να είστε σύντομοι, γιατί έχουν ζητήσει πάρα πολύ να υποβάλουν ερωτήσεις. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, σας άκουσα να μιλάτε για αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Το πρώτο μου ερώτημα, λοιπόν, είναι ποια ήταν η άποψη της Eurostat για την αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων για το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ελλάδας πριν τον Νοέμβριο του 2010. Είχα ετοιμαστεί να σας ρωτήσω γιατί αναθεωρήθηκαν τα στατιστικά στοιχεία του έτους 2009. Όμως ήδη δώσατε μια απάντηση ότι η αναθεώρηση αυτή οφείλεται σε διπλοεγγραφές, οφείλεται σε λανθασμένους υπολογισμούς τόκων και στα περίφημα swap. Το ερώτημα, λοιπόν, το οποίο προκύπτει, αυτές οι λανθασμένες, οι διπλοεγγραφές, ο λανθασμένος υπολογισμός τόκων που αναφερθήκατε, έγιναν από αυλεψία ή, κατά τη γνώμη σας, υπήρχαν άλλες σκοπιμότητες? Η μεθοδολογία σχετικά με την αναθεώρηση των στοιχείων του 2009 που ακολουθήθηκε από την πλευρά σας και την πλευρά της Eurostat, χρησιμοποιήθηκε μόνο στην Ελλάδα ή χρησιμοποιείται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες? Και θέλω να σας ρωτήσω αν σε αυτή τη διαδικασία αναθεώρησης στο Υπουργείο Οικονομικών συμμετείχε ή έμαθε εκ των υστέρων από τη Eurostat τα αποτελέσματα αυτής της αναθεώρησης. Και τέλος, πέστε μας ποιος είχε εκτελεστικά καθήκοντα στην ανεξάρτητη αρχή σύμφωνα με τον νόμο, εσείς μόνο ή όλο το Διοικητικό Συμβούλιο? Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ. Παρακαλώ, είναι πάρα πολλοί όπου έχουν ζητήσει το λόγο. Γι' αυτό θα ήταν σκόπιμο να είσαστε πάρα πολύ σύντομοι, γιατί σε 6,5 ώρα αρχίζει και η Ολομέλεια. Ερωτήσεις, παρακαλώ μόνο, και όχι τοποθετήσεις. Συγγνώμη, από πλευράς Νέας Δημοκρατίας, ποιος θα κάνει ερώτηση? Κύριος Τραγάκης. Γιατί άλλο μας δώσατε στην αρχή? Ο κύριος Τραγάκης, έχετε το λόγο, κύριε Τραγάκη. Μόνο, κύριε Τραγάκη, θα σας παρακαλέσω ιδιαίτερα να είστε σύντομος. Θα είμαι σύντομος. Όπως ξέρετε, είναι κοφτές οι ερωτήσεις μου, αλλά θα πρέπει να κάνω μια προεισαγωγή, να πω κάτι που παραλείπουμε να λέμε. Ότι για το έλλειμμα του 2009 ευθύνεται το τελευταίο τρίμηνο το ΠΑΣΟΚ. Και για να καλύψουν το περίφημο λεφτά υπάρχουν, τι έκαναν? Αύξησαν τα έξοδα του 2009 και μείωσαν τα έσοδα του 2009, μεταφέροντάς τα στο 10. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την επιβάρυνση του ελλείμματος το 2009 κατά 7,2 δισεκατομμύρια δραχμές. Αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο και δεν το αμφισβητεί κανένας. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το έλλειμμα και την περίφημη διαφορά την οποία είχε ο Πρόεδρος ο κύριος Γεωργίου με τα υπόλοιπα 6 μέλη,
διότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι 6 μέλη διαφωνούν ριζικά μαζί του από την τρίτη συνεδρίαση και τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έγινε στις 3 Δεκάτου του 2010. Από εκεί και πέρα η Επιτροπή δεν ξανασυνεδρίασε, παρά το γεγονός ότι εκ του ιδρυτικού νόμου της η Επιτροπή είχε την ευθύνη ακέραια όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, όλη η αρχή. Το ερώτημά μου λοιπόν προς τον κύριο Γεωργίου το πρώτο είναι πώς το έλλειμμα από 12% πήγε στο 15,4%. Δεν ήταν πιστικές οι εξηγήσεις του. Δεν ήταν πιστικές, παρακαλώ κύριε γείτονα, δεν ήταν πιστικές οι εξηγήσεις του, διότι ξέχασε να μας πει ότι γιατί συμπεριέλαβε τις 17-10 και έκανε αναταξινόμηση στις 17-10 όταν είναι γνωστό ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα και πάρα πολλές χώρες δεν εφαρμόζουν αυτό το μέτρο της προσθήκης των ελλειμμάτων των ΔΕΚΟ, αν δεν έχει γίνει αξιολόγηση των ΔΕΚΟ σε ό,τι αφορά την κρατική χρηματοδότηση και δεν είχατε καμιά τέτοια μελέτη στα χέρια σας και εντάξατε στις συγκεκριμένες αυτές ΔΕΚΟ στους φορείς γενικής κυβέρνησης. Έτσι με αυτόν τον τρόπο πήγατε το έλλειμμα στο 15,4%. Βάλατε μέσα και τα swaps της Goldman Sachs, γιατί πράγματι ήταν ένα, αλλά έγινε δύο φορές επαναδιαπραγματεύτηκε αυτό το swap. Και ένα το 2001, το γνωστό ένα, είναι και το μεγάλο αυτό swap. Και δεύτερον, ότι θα ήθελα να σας ρωτήσω, είχατε μια αλληλογραφία με τον Ράντερ Μάγερ, η οποία αλληλογραφία έχει δει το φως της δημοσιότητας. Και στην τελευταία παράγραφο της επιστολής αυτής, ο κύριος Ράντερ Μάγερ ζητά να έχει η επιστολή την οποία σας έστειλε στις 8 Δεκάτου, παρακαλώ. Και σας ζητάει μέχρι τις 10 Δεκάτου για πλήρη συμπερίληψη όλων των στοιχείων στον υπολογισμό του ελλείμματος. Σας υποδείκνυε δηλαδή ο κύριος Ράντερ Μάγερ, και δεν ξέρω αν είτε, μάλλον ήταν και προϊστάμενός σας, γιατί και εσείς ήσασταν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και παραιτηθήκατε το 2012 μετά την ομιλία του εισηγητή μας, κυρίου Βρούτση, στη Βουλή, που έθεσε το ερώτημα όταν οι υπάλληλοι ήταν από κάτω εδώ από τη Βουλή και διαμαρτυρόντουσαν, ενώ ήσασταν πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, εάν είχατε παραιτηθεί από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εάν ήσασταν με άδεια άνευ αποδοχών. Και το 2012, το Δεκέμβριο, τότε, το 10, συνταξιοδοτηθήκατε. Αυτή η επιστολή του κυρίου, η δική σας με την Eurostat, θα πρέπει να δημοσιοποιηθεί. Επειδή στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχουμε τη δυνατότητα να ζητήσουμε όλα τα στοιχεία, μα όλα τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν για την αλληλογραφία σας, γιατί όπως γνωρίζει ο κύριος Πρόεδρος, η αρμόδια Επιτροπή για τον Έλεγχο των Ανεξαρτήτων Αρχών είναι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, προτίθεμαι σαν Αντιπρόεδρος της Επιτροπής να ζητήσω να κατατεθούν στην Επιτροπή και Διαφάνειας όλες αυτές οι επιστολές στις οποίες εσείς είχατε συνάψει με τον κύριο Ράντερ Μάγερ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σας είχε υποδειχθεί και δικηγορικό γραφείο στην Ελλάδα, καθώς και διάφοροι δικηγόροι με τους οποίους ερχόσασταν σε επαφή, ώστε να έρθει η διάταξη του άρθρου 10 του 3899 του 2010, βάσει της οποίας εσείς αποκτούσατε όλες τις αρμοδιότητες, μα όλες τις αρμοδιότητες που προϋπολέπονται από τον Ιδρυτικό Νόμο 3832 του 2010. Τι είναι αυτό? Δεν κατάλαβα. Στην κύριε Τραγάκη, δεν είχε μπει χρόνος, κύριε Πρόεδρε. Τι λέτε τώρα? Τώρα λοιπόν, θα είμαστε στο στάδιο των ερωτήσεων. Βάλτε λοιπόν ένα χρόνο, 3 λεπτά και ολοκληρώνω. Μα 3 λεπτά. Το επόμενο ερώτημα είναι. Παρακαλώ, συντομεύεται. Το επόμενο ερώτημα, κύριε Γεωργίου, είναι εάν ως πρόεδρος είχατε το δικαίωμα να αναθέσετε σε έναν από τους γενικούς διευθυντάς όλη την υπεύθυνη καθημερινή λειτουργία του ΕΛΣΤΑΤ σε περίπτωση απουσίας σας. Μία αρμοδιότητα που βάσει του ιδρυτικού νόμου είχε μόνο ο αντιπρόεδρος. Και αυτό ήταν και ο λόγος που υπήρχε ο αντιπρόεδρος. Κατηγορήστε για τόσα πολλά πράγματα που έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να είναι υποχρεωμένος, και δεν ξέρω αν παίρνατε εντολές από τον προϊστάμενο υπουργό σας, τον κύριο Παπακουσταντίνου, θα μας τα πει αύριο όταν έρθει εδώ να μας απαντήσει. Καταρχάς, δεν συνεδριάσατε ποτέ για την έκδοση στοιχείων τα οποία ερχόντουσαν έτοιμα και μαγειρεμένα. Εσείς τα δυνατά στοιχεία. Φουσκώσατε υπερβολικά το έλλειμμα με στοιχεία τα οποία δεν είχαν λάβει καμία γνώση όλα τα άλλα μέλη της αρχής. Καμία γνώση δεν είχαν. Αποκορύφωμα ήταν αυτό βέβαια το να γιγαντωθεί το έλλειμμα το 2009. Και αποτέλεσμα αυτής τη διόγκωσης του ελλείμματος είναι να μπούμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Απόδειξε ότι ο κύριος Στροσκάν μίλησε ότι από τον Απρίλιο μιλούσε με τον κύριο Παπανδρέου για την είσοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ελλάδα αφενός και αφετέρου. Είχαν ξεκινήσει τα ενδεχόμενα περί
ελληνικής χρεοκοπίας και αυτά οδήγησαν σε όλα αυτά τα άδικα μέτρα τα οποία πήρε η κυβέρνηση και τα οποία μέτρα πλήττουν τον ελληνικό λαό σε τέτοιο σημείο που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε καμία από τις υποχρεώσεις τους. Και θα ήθελα να τελειώσω ερωτώντας σας. Είχατε γνώση όλων αυτών των οποίων λάβατε τότε και την ευθύνη την οποία πήρατε? Γιατί δεν διαχέατε την ευθύνη ως είχατε το δικαίωμα βάσει του Ιδρυτικού Νόμου και στα άλλα μέλη της αρχής, αλλά πήρατε εσείς την αποκλειστική ευθύνη? Ποιος σας υπέδειξε να πάρετε εσείς την αποκλειστική ευθύνη του μαγειρέματος και φουσκώματος τον κύριο του ελλείμματος του 2009? Ευχαριστούμε τον κύριο Τραγάκη. Το λόγο έχει ο κύριος Καρθανασόπουλος. Όμορφος κόσμος ηθικά, αγγελικά πλασμένος. Ένας στίχος που διατηρεί την επικαιρότητά του. Και μάλιστα, το λέμε αυτό για τις τελευταίες εξελίξεις που ήταν το φως στη δημόσιοτητα σε σχέση με την Ελστάτ. Για την κατάσταση της οποίας τεράστιες πρωταρχικές ευθύνες είχε ο πρόεδρος. Η αρχή του ενός ανδρός. Δεν συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Αποφασίζουμε και διατάσσουμε οι πόνιες και κατηγορίες ότι έχουν κλαπεί, έχει γίνει παραβίαση των υπολογιστών, έχουν κλαπεί στοιχεία, μηνύσεις, διώξεις, όλα αυτά τα αγγελικά πράγματα από μια ανεξάρτητη υποτιθέμενη αρχή. Και εδώ επιβεβαιώνεται τι, ότι τα περί ανεξαρτησίας των διαφόρων αρχών είναι ακριβώς το προπέτασμα του καπνού, όταν αυτές οι αρχές είναι εντεταλμένες και εντελόμενες να σχεδιάζουν και να υλοποιούν μια βαθιά αντιλαϊκή πολιτική μαγειρεύοντας τα στοιχεία. Και από αυτή την άποψη επιβεβαιώνεται τι, ότι το μαγείρεμα των στοιχείων, των στατιστικών και στο παρελθόν αλλά και τώρα είναι διαχρονικός κανόνας με τον οποίο η εκάστοτε κυβέρνηση διαμορφώνει τέτοια στοιχεία που να μπορεί να πατήσει και να εφαρμόσει την πολιτική της. Γράφοντας τα παλαιότερα των υποδημάτων, οποιουσδήποτε κανόνες έχει η επιστήμη και η μεθοδολογία αποδεκτά κοινούς. Όταν δεν μας ικανοποιούν οι αριθμοί, τότε τους βίνουμε και τους κάνουμε όπως θέλουμε. Και αυτό είναι το απαράδεκτο και βεβαίως αυτό δεν είναι ελληνικό μόνο χαρακτηριστικό. Ο του θαύματος υπήρχε και η συμπαιγνία για μια ακόμη φορά της Eurostat. Άλλη αξιόπιστη αρχή. Λοιπόν, αυτό τι επιβεβαιώνει, ότι είναι ένα σάπιο σύστημα, ένα σάπιος κόσμος, ένας ανήθικος κόσμος που τολμά να μαγειρεύει οτιδήποτε πράγματα μόνο και μόνο για να μπορεί να δρομολογηθεί αυτός ο οδοστρωτήρας. Και δεν υπάρχει καμία απολύτως τσίπα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και καμία αξιοπιστία δεν πρέπει να έχει ο λαός σε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία δείχνουν οι Ελστάτ, οι Eurostat και οποιοδήποτε άλλοι πάτρονες σε αυτή την κατάσταση. Και το δεύτερο πράγμα το οποίο επιβεβαιώνεται, δεν θέλω να κάνω καμία απολύτως ερώτηση. Ένας βόρβορος είναι εκεί μέσα, μια σαπίλα είναι. Και το δεύτερο πράγμα το οποίο επιβεβαιώνεται είναι ότι είναι πρόσχημα το όποιο έλλειμμα και το όποιο ύψος του χρέους για να εφαρμοστεί μια προηλημένη επίθεση διαρκές, ένας προηλημένος πόλεμος σε βάρος του λαού της χώρας μας. Αυτό είναι το γεγονός. Δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε αν υπήρξαν ή δεν υπήρξαν, αν γίνανε ή δεν γίνανε. Και το ποιες ευθύνες έχει ο καθένας επιμερισμένες είναι σαφέστατες. Και ο πρόεδρος έχει ευθύνες της Ελστάτ και βέβαια και πολύ περισσότερο η πολιτική ηγεσία, το Υπουργείο Οικονομικών για αυτή την κατάσταση, την απερίγραπτη και την ανήθικη η οποία έχει διαμορφωθεί. Ευχαριστούμε τον κύριο Καρθανασόπουλο. Το λόγο έχει ο κύριος Βορύδης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, δημιουργείται ένα ζήτημα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, διότι καλούμαστε να νομοθετήσουμε την κατάργηση ενός Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο παρεπιπτόντως έχει περάσει μέσα από διαδικασία κοινοβουλευτική και έτσι επελέγει, όπως και εσείς. Και τουλάχιστον προσωρινά να καταργήσει η Βουλή το Διοικητικό Συμβούλιο και να σας καταστήσει μόνο διοικητή της Στατιστικής Υπηρεσίας, της ΕΛΣΤΑΤ, της Στατιστικής Αρχής.
Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, δημιουργεί θέματα και ερωτηματικά. Δεν είναι εύκολη απόφαση για το Κοινοβούλιο αυτό. Υποθέτω ότι δεν είναι εύκολη απόφαση και για την κοινοβουλευτική πλειοψηφία αυτό. Έχουν επίσης ανακύψει μια σειρά από θέματα και υπάρχει και μια αφήγηση, κύριε Πρόεδρε, στην οποία αυτήν πρέπει να διασκεδάσετε. Η αφήγηση είναι ότι εσείς, σε στενή συνεννόηση με την Eurostat, ουσιαστικά επιλέξατε έναν τρόπο απεικονίσεως των δεδομένων της ελληνικής οικονομίας, τέτοιον που να επιβαρύνει την πραγματική εικόνα και βεβαίως να δυσκολεύει πολύ την δημοσιονομική προσαρμογή που πρέπει να γίνει. Αυτή η κριτική εστιάζεται στο ζήτημα της εντάξεως των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Δώσατε εξηγήσεις ως προς αυτό. Οι εξηγήσεις που δώσατε είναι ότι τον Απρίλιο του 2010 το έλλειμμα ήταν 13,6, ανέβηκε στο 15,4, διότι ενετάγησαν 17 φορείς και λέτε ότι αυτό έτσι έπρεπε να γίνει με βάση τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εθνικών Λογαριασμών. Η ερώτηση πρώτη είναι τεχνικού χαρακτήρα. Πού ακριβώς ορίζεται, με ποιον τρόπο, σε ποιες διατάξεις, λεπτομερώς όμως. Και τώρα, κύριε Πρόεδρε, η Βουλή, μετά από τις καταγγελίες αυτές, είναι υποχρεωμένη να πάει λεπτομερώς. Πού λοιπόν δικαιολογείται αυτό? Και το δεύτερο, το οποίο έχω να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, είναι εάν την στιγμή που κάνατε τις εκτιμήσεις αυτές, αντιστοίχως με τον ίδιο ομοιόμορφο τρόπο έχουν εφαρμοστεί οι εκτιμήσεις αυτές σε όλα τα κράτη. Δηλαδή, έχω εδώ την ομιλία του κυρίου Στουρνάρα, καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου, διευθυντή του ΙΟΒΕ, ο οποίος λέει, είναι κατάθεσή του στη Βουλή και γίνεται στις 14-12 του 2010, ο οποίος λέει, όσον αφορά στην επαναταξινόμηση, έχω και εγώ πολλά σοβαρά ερωτηματικά. Εγώ έκανα τη διαπραγμάτευση για την ΑΝΕ. Η κάθε χώρα χρησιμοποιεί το σύστημα εθνικών λογαριασμών και τις γκρίζες ζώνες προς όφελός της. Εμένα αυτό μου λέει, αν είναι ακριβές, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν υπάρχει ενιαίος τρόπος αντιμετώπισης των ζητημάτων αυτών. Αυτό είναι μια ερώτηση που θα ήθελα και τοποθέτηση κυβέρνησης. Είναι ενιαίος ο τρόπος αντιμετώπισης ή όχι? Δεν ωφελεί, λέει ο κύριος Στουρνάρας, να πας να κάνεις το καλό παιδί, γιατί και οι άλλοι μετακινούν τα goalpost και εσύ θα φας γκολ. Έκανα το ερώτημα εάν η BBC, αν το BBC και η France Telecom είναι στη γενική κυβέρνηση. Ένα περαιτέρω ερώτημα. Το πρώτο λοιπόν είναι, εφαρμόζεται ενιαία? Εσείς το έχετε ελέγξει? Ετέθη το ζήτημα αυτό? Το δεύτερο ερώτημα είναι, είναι κριτήριο το αν υπάρχουν κρατικές εγγυήσεις στους γενικούς φορείς? Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω αμέσως. Τελειώνω αμέσως, κύριε Πρόεδρε. Το ξέρω και τελειώνω. Το θέμα λοιπόν των κρατικών εγγυήσεων είναι κριτήριο ή όχι για το θέμα των γενικών φορέων? Το τελευταίο ζήτημα το οποίο θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι το εξής. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο τίθεται και για το οποίο, από ό,τι καταλαβαίνω, έχετε προσφύγει και στα δικαστήρια. Εμένα το ζήτημα του δικαστηρίου είναι δικό σας, θα το λύσετε. Έχω όμως το εξής θέμα. Υπονοείται από όσους καταγγέλουν τη συμπεριφορά σας το εξής. Ότι εσείς είχατε αθέμητες επαφές με αξιωματούχους είτε του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είτε άλλων φορέων, οι οποίοι σας υποδείκνυαν τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να γίνει η αποτύπωση. Η ερώτησή μου είναι συγκεκριμένη. Για να το διασκεδάσουμε αυτό εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, για να το λύσουμε αυτό. Έχετε αντίρρηση να θέσετε την ηλεκτρονική σας αλληλογραφία εις γνώση του Ελληνικού Κοινοβουλίου?
Δεν μπορούμε να σας το επιβάλλουμε. Εσείς μπορείτε να συνενέσετε στην διάθεσή της για να λύσουμε τα θέματα αυτά. Ευχαριστούμε τον κύριο Βορύδη. Ολοκληρώνεται ο κύκλος πρώτης φάσης ερωτήσεων με τον κύριο Παδημούλη. Θα απαντήσετε στον πρώτο κύκλο των ερωτημάτων, κύριε Γεωργίου, και θα συνεχίσουμε τον κατάλογο. Δεν μπορούμε. Θα προλάβετε, κύριε Σταϊκούρα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γεωργίου, εγείρονται για τη δουλειά σας και για την Ελληνική Στατιστική Αρχή μεγάλα ερωτήματα αξιοπιστίας. Εγείρεται πάλι θέμα Greek Statistics, μαγειρεύονται τα στοιχεία. Εγείρονται θέματα ανεξαρτησίας, μιας ανεξάρτησης αρχής, πόσο πραγματικά ανεξάρτητα στη δουλειά της. Και εγείρονται και θέματα νομιμότητας. Και δεν εγείρονται από μερίδα του τύπου, από κάποιον αντιπολιτευόμενο. Εγείρονται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίστηκαν με πλειοψηφία 4/5 από τη διάσκεψη των Πρόεδρων της Βουλής, σε εφαρμογή ενός νόμου που ψήφισε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Εσείς προσωπικά δεν κατηγορήστε για ενός ανδρός αρχή και για μία προσαρμοστικότητα υπερβολική στις ερμηνείες και στις απαιτήσεις των δανειστών μας. Και καταγγέλλεστε από καθηγητές πανεπιστημίου συνεργάτες σας στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σας ερωτώ, αν ήταν τόσο απλά τα πράγματα και είναι αυτονόητη η ερμηνεία που κάνατε εσείς για το πώς θα κλείσει το έλλειμμα του 9, γιατί ακόμη και τώρα δεν την έχετε μετατρέψει σε ένα θεσμικό κανόνα? Γιατί η ανακοίνωση της Ελστάτ που βγάλατε όταν ξέσπασε ως άλλος έλεγε ότι έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία περί μεθόδου για το πώς, τι θα βάζουμε και τι δεν θα βάζουμε, που θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο? Δεύτερον, γιατί δεν μας φέρατε εδώ τη λίστα των άλλων εθνικών στατιστικών αρχών ή γενικών λογιστηρίων όπου εφαρμόζουν, παρακαλώ τους συναδέλφους, που εφαρμόζουν ακριβώς το ίδιο πράγμα για να μας αποδείξετε ότι είναι αυτονόητο? Τρίτο, με βάση την κοινή λογική, κύριε Γεωργίου, εγώ δεν είμαι στατιστικός επιστήμονας, αν είναι τόσο προφανή και αυτονόητα τα πράγματα, γιατί για να προστατεύσετε το κύρος το δικό σας και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής δεν τα φέρατε στο Διοικητικό Συμβούλιο για να εγκριθούν ή για να αντικρούσετε ως ανυπόστατες τις ενστάσεις και τις άλλες απόψεις? Γιατί προτιμήσατε να παρανομείτε, παραβιάζοντας το άρθρο του νόμου που λέει μια φορά το μήνα συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελστάτ? Γιατί συνεχίσατε να μην συγκαλείτε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελστάτ ακόμη και μετά την περαιτέρω ενίσχυση των αρμοδιοτήτων σας στο τέλος του 2010 με δεύτερη προσαρμογή του νόμου? Κύριε Γεωργίου, μπορείτε να απαντήσετε συνοπτικά? Και να πω και ένα τελευταίο, αν μου επιτρέψετε, τέλειο, κλείνω με αυτό. Όταν το 9 έχει ξεσπάσει, κύριε Γεωργίου, και μέσα στο 10, μία μεγάλη πολιτική διαμάχη για το ύψος του ελλείμματος, είναι το επίκεντρο της διαμάχης, κατηγορούνται ο Παπανδρέου και ο Καραμαλής ότι γνώριζαν, τους έχει ενημερώσει ο Προβόπουλος, αρχίζει ο αριθμός και να ανεβαίνει. Και ξέρετε ότι αυτό είναι αντικείμενο πολιτικής διαμάχης. Γιατί για λόγους προστασίας του κύρους, του δικού σας, του νεοσύστατου θεσμού, δεν τα φέρετε στο Διοικητικό Συμβούλιο να έχετε μια απόφαση κατά πλειοψηφία? Και εν πάση περιπτώσει, όλοι αυτοί που δηλώνουν ότι ανήκουν στο ΠΑΣΟΚ, που διορίστηκαν από το ΠΑΣΟΚ, που διορίστηκαν να συνεργαστούν μαζί σας, όλοι αυτοί ξαφνικά τρελάθηκαν? Όλοι αυτοί είναι άσχετοι, επιστημονικά άκυροι ή βαλτοί κάποιον άλλον? Εγώ δεν υιοθετώ τις θεωρίες συνωμοσίας, δεν μπορώ να σας πω ότι το Α είναι σωστό ή το Β είναι σωστό. Ούτε θέλω να δώσω συγχωροχάρτη στη Νέα Δημοκρατία που έτσι πως το λέει, σε λίγο θα μας πει ότι είχε και πλεώνασμα στο τέλος του 2009 και άφησε. Αλλά εξηγήστε μας γιατί καταργήσατε τις συλλογικές διαδικασίες και γιατί δεν ήρθατε με μια πρωτοβουλία σας στη Βουλή, γιατί δεν είσαστε υπάλληλος του Υπουργού, να μας πείτε, κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου, οι εγγυήσεις νομιμότητας, συλλογικότητας, επιστημονικής αρτιότητας που απαιτεί αυτή η δουλειά δεν γίνονται, διότι είμαστε στα μαχαίρια με τον Αντιπρόεδρο και θα πάμε στα δικαστήρια, και να ζητήσετε κάποιες αλλαγές.
Γιατί δεν μας ενημερώσατε. Ολοκληρώστε, κύριε Παπαδημούλη. Πρέπει να έχετε κι εσείς τον ίδιο χρόνο που έχουν και οι συνάδελφοί σας. Με το έτσι θέλω, μιλάτε 10 λεπτά. Κύριε Γεωργίου, έχετε το όλο. Παρακαλώ, δώστε απαντήσεις. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις σας. Μου δίνει μια ευκαιρία να εξηγήσω ορισμένα πράγματα. Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να, στα θέματα τα στατιστικά τουλάχιστον, που είναι η αρμοδιότητα δική μου, να τηρεί τα πρότυπα και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να τηρεί τον κώδικα ορθής πρακτικής των ευρωπαϊκών στατιστικών. Ο κώδικας ορθής πρακτικής των ευρωπαϊκών στατιστικών, στην πρώτη του αρχή, και σας προσκαλώ να τον ανοίξετε, στην αρχή επαγγελματικής, για την επαγγελματική ανεξαρτησία, στο τέταρτο εδάφιο λέει: «Ο προϊστάμενος της στατιστικής αρχής και όπου κρίμενεται σκόπιμο οι προϊστάμενοι των στατιστικών τμήματων είναι οι μόνοι αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις στατιστικές μεθόδους, τα πρότυπα και τις διαδικασίες, καθώς και με το περιεχόμενο και τη χρονική στιγμή της δημοσίευσης στατιστικών στοιχείων». Αυτός είναι ο νόμος. Είναι το πρότυπο της στατιστικής παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός εδώ ο κώδικας δημιουργήθηκε το 2005-2006, και λυπάμαι που το λέω αυτό, δημιουργήθηκε αυτό για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της λεγόμενης πρώτης ελληνικής κρίσης των στατιστικών στοιχείων. Να διασαφενιστεί πώς πρέπει να γίνουν τα στατιστικά στοιχεία στην Ευρώπη. Εγώ ανέλαβα μετά από τη λεγόμενη δεύτερη ελληνική κρίση. Οπότε, όταν έρχομαι εγώ εδώ για να αναλάβω τη θέση μου, το πρωταρχικό μου μέλημα είναι να εφαρμόσω αυτό το οποίο φτιάχτηκε βασικά για μας. Λοιπόν, αυτό εδώ λέει ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για συλλογικές αποφάσεις επάνω σε θέματα μεθοδολογίας, συλλογής, κατάρτισης και διάχυσης των στατιστικών στοιχείων. Παρακαλώ πάρα πολύ να μην παρεμβαίνετε. Είχατε το δικαίωμα, κάνατε τις ερωτήσεις, αφήστε τον κύριο Γεωργίου να απαντήσει. Οπότε, η δική μου θέση είναι ότι εγώ εφαρμόζω τον νόμο, τον ελληνικό νόμο, το 3832 και όπως τροποποιήθηκε από το 3899, ο οποίος παραπέμπει στην πρώτη του παράγραφο, στις πρώτες του παραγράφους παραπέμπει σε αυτό το κείμενο. Αυτό είναι λοιπόν η αρχή την οποία εγώ καλούμαι να διαφυλάξω. Και αυτό είναι το πρώτο στο καθήκον μου. Η παραγωγή των στατιστικών στοιχείων σύμφωνα με τους δεοντολογικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να κρατήσω την υπηρεσία, πρώτα να τη βάλω και μετά να την κρατήσω μέσα στην οικογένεια των στατιστικών υπηρεσιών της Ευρώπης. Και μπορώ να σας πω ότι τον τελευταίο χρόνο, από εκεί πέρα που είμαστε στο περιθώριο της οικογένειας αυτής, αυτή τη στιγμή είμαστε στο κέντρο της. Είμαστε ένα ενεργό μέλος, μας έχουν αναγνωρίσει και συνεργάζονται πλήρως μαζί μας. Και σας προσκαλώ να δείτε εάν υπάρχει κάποιο άλλο τέτοιο θέμα, το οποίο φέρνει κάποια άλλη στατιστική υπηρεσία ή αγορές ή οποιοδήποτε άλλο για τα στατιστικά στοιχεία. Αυτά μόνο έρχονται από εσωτερικές πηγές και μάλιστα από αναξιόπιστες πηγές τις οποίες σας έχουν φέρει εσάς αυτή την πληροφορία εδώ. Οπότε, όσον αφορά για το κατά πόσον έχω απευθυνθεί έγκαιρα στους αρμόδιους για αυτά τα θέματα, βεβαίως και το έχω κάνει αυτό. Το Υπουργείο Οικονομικών ήταν γνώστης αυτών των καταστάσεων από την πάρα πολύ αρχή. Ναι, έχω πάει και στον Πρόεδρο της Βουλής. Ήδη από την προηγούμενη χρονιά και εγγράφως τελευταία ξανά. Οπότε αυτά είναι. Εγώ επήγα σε όλους τους αρμόδιους και εξέθεσα τα θέματα αυτά από την πάρα πολύ αρχή. Οπότε, επίσης θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο Βορύδη. Μου είπε ότι γιατί δεν απέλεξα ένα τρόπο απεικόνησης που να διευκολύνει τη στατιστική προσαρμογή αντί να τη δυσκολεύει. Αυτό ακριβώς ήταν το πρόβλημα της χώρας μας μέχρι πριν από
ένα-ενάμιση χρόνο. Ήταν ότι είχε την αίσθηση ότι μπορούσε να επιλέξει το φίλτρο μέσα από το οποίο θα έβλεπε την πραγματικότητα και να την παρουσίαζε και στους Ευρωπαίους εταίρους μας και στη διεθνή κοινότητα και στις αγορές. Και γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ήταν ακριβώς αυτός ο τρόπος σκέψης, ο οποίος είναι τελείως λανθασμένος. Όχι, δεν υπάρχει επιλογή. Όχι, δεν μπορούμε να αλλάξουμε την πραγματικότητα, την οικονομική πραγματικότητα με το να αλλάξουμε τα στατιστικά στοιχεία. Η οικονομική πραγματικότητα είναι αμήλικτη και είναι αυτή που είναι και εμείς την αποτυπώνουμε σύμφωνα με τους κανόνες που έχουμε δεχθεί σαν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εφαρμόζουμε. Βεβαίως, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται αυτόματα. Αυτό είναι σκληρή δουλειά. Σας εξήγησα και πριν ότι, και τώρα απαντώ και σε ένα άλλο ερώτημα που μου θέσατε, κατά πόσον έχει γίνει η απαραίτητη δουλειά. Η απαραίτητη δουλειά έχει γίνει, μάλιστα με πάρα πολύ μεγάλο κόπο αυτών των εργαζομένων στην Ελστάτ, οι οποίοι έχουν περάσει εκεί πέρα μέρες και νύχτες επί μήνες, για να μπορέσουν να κάνουν αυτές τις μελέτες που κατηγορούν αυτά τα μέλη του συλλογικού οργάνου ότι δεν έχουν γίνει. Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είχαν 80, 100 ώρες και 120 ώρες υπερορία το μήνα, όταν ήταν στα πλαίσια της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος, κάνανε αυτές τις μελέτες. Και κάνανε καλά τη δουλειά τους. Γιατί στη συνεργασία μας με τους ξένους εμπειρογνώμονες που έχουμε και μας βοηθούν σε αυτό από διάφορες άλλες στατιστικές υπηρεσίες της Ευρώπης, εκτός από τη Eurostat, τα αποτελέσματα της δουλειάς των Ελλήνων στατιστικών υπό την προστασία αυτού του κώδικα έγιναν πραγματικά σωστά. Και γι' αυτό δεν έχουμε τις επιφυλάξεις που έχουμε από κανέναν. Εκτός από τα μέλη του συλλογικού οργάνου. Τα οποία μέλη του συλλογικού οργάνου από την πρώτη μέρα της συνεργασίας μας έδειξαν ότι είχαν άλλα σενάρια στο μυαλό τους και άλλους στόχους. Μπορώ να σας πω το εξής. Εγώ έπιασα δουλειά. Κύριε Γεωργίου, δεν θα απαντάτε όταν γίνονται παρεμβάσεις. Θα απαντήσετε στα ερωτήματα που σας έχουν γίνει και παρακαλώ λίγο σύντομα. Παρακαλώ λίγο σύντομα, γιατί είναι πάρα πολλοί ακόμη που θέλουν να ερωτήσουν. Λοιπόν, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω και θα καταλάβετε, νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Εγώ και τα άλλα μέλη του συλλογικού οργάνου πιάσαμε δουλειά στις 2 Αυγούστου, σύμφωνα με το ΦΕΚ. Η πρώτη μέρα συνάντησής μας ήταν η πρώτη μέρα που εγώ επέστρεψα στην Ελλάδα επισήμως για να πάρω τη θέση μου στις 3 Αυγούστου και είχαμε και το πρώτο συμβούλιο του συλλογικού οργάνου. Από την έρευνα που έχει κάνει η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, ο δράστης ο οποίος υπέκλαπε τα email μου έμπαινε πριν καν εγώ έρθω στην Ελλάδα και μετακομίσω εδώ. Ήδη από την 1η Αυγούστου κάποιος έμπαινε καθημερινά πολλές φορές, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, μου είπανε μάλιστα ενδεικτικά ότι έμπαινε πιο πολύ από ότι έμπαινα εγώ. Στο δικό μου το email, πριν καν, εγώ έχω καν την ευκαιρία να μιλήσω με αυτούς τους ανθρώπους και να συνεργαστώ και να τους δείξω ότι τι κάνω με τη δουλειά μου και πώς την κάνω τη δουλειά μου και να έχουν οποιαδήποτε θέση γύρω από το έλλειμμα και το χρέος. Οπότε, από την πολύ αρχή, το θέμα εδώ πέρα είναι διαφορετικό. Δεν θέλω να μπω σε ιστορίες για το πώς και γιατί και τα λοιπά, αλλά δεν έχει σχέση με την αξιοπιστία των ελληνικών στατιστικών στοιχείων. Λοιπόν, θέλω να επανέλθω σε ένα θέμα που μου αναφέρατε στην αρχή. Πώς έβλεπε η Eurostat την αξιοπιστία των ελληνικών στοιχείων πριν από την ΔΙΕ του Νοεμβρίου του 2010. Όπως ξέρετε, κάθε φορά, κάθε χρονιά, είχαμε επιφυλάξεις από την αρχή της δεκαετίας. Είχαμε τους λεγόμενους αστερίσκους. Σήμαινε ότι η Eurostat δεν είχε εμπιστοσύνη στην εγκυρότητα των στατιστικών μας στοιχείων και στη διαφάνεια των διαδικασιών. Μπορείτε να διαβάσετε, είναι πάρα πολύ διεξοδική η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία συνέταξε η Eurostat, γύρω από τα δημοσιονομικά στοιχεία, το έλλειμμα και το χρέος, του Ιανουαρίου του 2010, η οποία περιγράφει μία κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη
και μη αποτελεσματική και μη ικανή να παράξει αξιόπιστα στοιχεία. Αυτή την κατάσταση, την οποία περιγράφεται διεξοδικά σε αυτή την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ιανουαρίου του 2010, ήταν η δουλειά μου και είναι η δουλειά μου να διορθώσω. Και την έχουμε διορθώσει. Εάν όμως, σας το λέω πραγματικά, εάν όμως δεν είχα ακολουθήσει τον κώδικα, εάν είχα αφήσει να γίνουν συλλογικές αποφάσεις και να ψηφίσουμε για το έλλειμμα και το χρέος, να αφήσω αυτά τα μέλη τα οποία ήθελαν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, να εμπλακούν στην διαδικασία παραγωγής των στοιχείων, ακόμη η έκθεση του 2010 της Eurostat θα ίσχυε. Οπότε λοιπόν έχουμε φτάσει εδώ στην αξιοπιστία των ελληνικών στατιστικών στοιχείων σε όλο τον κόσμο, όχι γιατί έχουμε το συλλογικό όργανο, άρα παρά του ότι το έχουμε το συλλογικό όργανο. Ένα άλλο ερώτημα που μου θέσατε είναι πώς φτάσαμε από το έλλειμμα από το 13,6 στο 15,4. Νομίζω όμως ότι το απάντησα αυτό και είπα ότι υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Ένας μικρός λόγος, το 0,76% είναι για τις εισηγμένες. Λοιπόν, για αυτές τις εισηγμένες, εφόσον σας ενδιαφέρει το θέμα, είναι τεχνικό θέμα, μπορώ να σας εξηγήσω. Τα κριτήρια περιγράφονται σε αυτό εδώ πέρα το κείμενο, το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Eurostat. Αυτό το κείμενο είναι, λέγεται Manual of Government Deficit and Debt, δηλαδή το εγχειρίδιο για τα δημοσιονομικά στοιχεία του ελλείμματος και του χρέους. Αυτά τα πρότυπα, αυτά τα κριτήρια είναι όλα εκεί, για όλους. Μπορείτε να το κατεβάσετε και να το δείτε. Ή μπορώ εγώ να σας το στείλω ανά πάσα στιγμή. Λοιπόν, εν συντομία, αν θέλετε να καταλάβετε, τα κριτήρια είναι ως εξής. Βασικά, ψάχνουμε να δούμε εάν ένας φορέας είναι θεσμική μονάδα, δηλαδή έχει μια αυτονομία και μπορεί να έχει λογαριασμούς, να φτιάχνει τους λογαριασμούς του. Εάν το κάνει αυτό, τότε προχωράμε στο επόμενο ερώτημα. Από ποιον ελέγχεται από το δημόσιο τομέα ή όχι? Εάν απαντήσουμε ναι και σε αυτό το ερώτημα, δηλαδή και κοιτάμε ποιος βάζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κτλ. Εάν απαντήσουμε ναι στο ερώτημα του ελέγχου, ότι ναι ελέγχεται από το δημόσιο τομέα, τότε πάμε στο κριτήριο το οικονομικό το λεγόμενο, που κοιτάμε κατά πόσον οι πωλήσεις είναι περισσότερο ή λιγότερο από το 50% του κόστους παραγωγής. Έτσι, και το κόστος παραγωγής ορίζεται σαν τους μισθούς, την ενδιάμεση κατανάλωση και την απόσβεση. Είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα τα θέματα. Εάν οι πωλήσεις είναι λιγότερο από το 50% του κόστου παραγωγής, αυτός ο φορέας, ο οποίος έχουμε ήδη δει ότι ελέγχεται από τον δημόσιο τομέα, αυτός μπαίνει μέσα στη γενική κυβέρνηση. Εάν είναι πάνω από το 50%, μένει εκτός της γενικής κυβέρνησης και πάει, ας πούμε, στις επιχειρήσεις. Αυτά είναι τα κριτήρια. Είναι σχετικά. Είναι αθρηστικά τα κριτήρια. Δηλαδή θα πρέπει να είναι αυτόνομη μονάδα, θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος από το δημόσιο και θα πρέπει να εκπηρεί το κριτήριο του 50%. Αυτή τη δουλειά την κάναμε πάρα πολύ διεξοδικά και, όπως σας είπα, δεν έγινε σε μία νύχτα. Αυτό κράτησε μήνες, πολλούς μήνες και πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Και ελέγχθηκε και ξαναελέγχθηκε και ξαναελέγχθηκε. Μπορώ να σας πω ότι αυτό το κριτήριο δεν κανείς το εκπληρεί για πάντα. Εάν αλλάξουν είτε η νομική μορφή του φορέα και ο έλεγχος περάσει αλλού, είτε... Κύριε Γεωργίου, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, γιατί το ερώτημα ήταν εάν αυτό που λέτε ότι τα κριτήρια είναι γεγονός, αυτά είναι. Ναι. Αλλά εάν αυτά τα κριτήρια έχουν εφαρμοστεί ή εφαρμόζονται και στις άλλες τις χώρες ή εφαρμόστηκαν μόνο στην Ελλάδα. Αυτό όχι, ήταν. Τα κριτήρια αυτά είναι ευρωπαϊκά κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά εφαρμόζονται και πρέπει να εφαρμόζονται από όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Όταν δεν εφαρμόζονται... Όλες οι χώρες οι οποίες δεν έχουν επιφυλάξεις για αυτό το θέμα, τα εφαρμόζουν. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο έχω, μπορώ να σας,
Καταρχάς, αυτό είναι ένα ερώτημα όχι για μένα. Εγώ δεν είμαι ο επικεφαλής της Eurostat, είμαι ο επικεφαλής της Ελστάτ. Οπότε δεν έχω ελεγκτικές ικανότητες και δυνατότητες μέσα στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα να ελέγξω τις άλλες υπηρεσίες. Αυτή η δουλειά ανήκει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ελλάδα. Συγγνώμη, συνάδελφοι, δεν σας ζήτησε κανείς να ελέγξετε τις άλλες στατιστικές υπηρεσίες, αλλά το να ενημερωθείτε το τι γίνεται με τις άλλες στατιστικές υπηρεσίες, νομίζω ότι είναι υποχρέωσή σας. Μόνο αυτό, κυρία Πρόεδρε, και να τεθεί πολιτικό ζήτημα από εκεί και πέρα, αν δεν υπάρχει ενιαία εφαρμογή. Παρακαλώ, εάν δεν το ξέρετε, θα παρακαλούσαμε ως Επιτροπή να μας ενημερώσετε. Το αύριο πρέπει να επικοινωνήσει με τους συναδέλφους του σε πολλές χώρες. Να μας ενημερώσετε αν αυτά τα κριτήρια έχουν εφαρμοστεί ή αν εφαρμόζονται και σε άλλες χώρες. Γιατί σε ένα υπόμνημα, αν θυμάμαι καλά, που έχω δει εγώ από τους συναδέλφους σας στο ΔΣ, η κατηγορία ή αν θέλετε η κριτική είναι ότι μόνο σε εμάς και στην Νορβηγία, η οποία είναι εκτός Ευρωζώνης και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζονται αυτά τα κριτήρια. Ότι δεν αμφισβητεί κανείς ότι υπάρχουν τα κριτήρια. Το ερώτημα είναι αν εφαρμόστηκαν μόνο σε εμάς ή εφαρμόζονται και σε άλλες χώρες. Και αν έγινε κάποια διαπραγμάτευση μεταξύ εσάς και της Eurostat, ώστε να μην περιληφθούν όλοι αυτοί οι φορείς στο έλλειμμα. Μπορώ να σας απαντήσω. Ευχαριστώ για τη διευκρίνηση της ερώτησης. Η απάντηση είναι ότι έχω θέσει το ερώτημα στον αντίστοιχό μου επικεφαλής της Eurostat και στους συναδέλφους της Eurostat και πάντοτε η απάντηση είναι ότι αυτά τα κριτήρια όχι μόνο υπάρχουν αλλά εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Ότι παρόμοιοι φορείς εντάσσονται όταν πληρούν αυτά τα κριτήρια τα οποία εξήγησα, όταν αυτά τα κριτήρια εκπληρούνται, εντάσσονται. Φυσικά, δημιουργούνται καινούργιοι φορείς και υπάρχουν, δημιουργούνται καινούργιοι φορείς και αυτοί εξετάζονται από τις Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες ή πρέπει να εξετάζονται από τις Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες και μετά εξετάζονται και από την Eurostat κατά πόσον θα πρέπει ή όχι να ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση. Πάντως, η απάντηση είναι ξεκάθαρη, ότι δεν είναι ένα θεωρητικό σχήμα, είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται σε όλη την Ευρωζώνη. Και δεν είναι αληθές ότι αυτό είναι ένα κριτήριο μόνο για μας. Όσον αφορά το θέμα διαπραγμάτευσης, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο διαπραγμάτευσης. Εάν γινόταν οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, αυτό κυριολεκτικά θα κατακρύμνιζε τις τύχες και της υπηρεσίας, νομίζω και της χώρας. Θα σας παρακαλούσαμε εκ μέρους της Επιτροπής να ενημερωθείτε από τους συναδέλφους σας στις στατιστικές υπηρεσίες των χωρών μελών της Ευρωζώνης. Eurostat σας λέει ότι αυτά είναι τα κριτήρια, αλλά θα θέλαμε, αν έχετε αυτή την ενημέρωση μετά από κάποιο διάστημα, να μας ενημερώσετε και εμάς, εάν η Eurostat χρησιμοποιεί τα ίδια κριτήρια στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία κτλ. Ολοκληρώσατε τις απαντήσεις σας για να προχωρήσω εγώ στο κατάλογο των ερωτών. Νομίζω ότι είναι. Εντάξει. Λοιπόν, μπαίνουμε στη δεύτερη ομάδα. Θα πηγαίνουμε ανά πέντε, αν συμφωνείτε. Αλλά παρακαλώ να είστε σύντομοι. Είναι τρεις πεντάδες ακόμη. 15 ακόμη συνάδελφοι που θέλουν να κάνουν ερωτήσεις. Κυρία Πρόεδρε, επειδή υπάρχει και ολομέλεια. Και ο κύριος Σαϊκούρας βέβαια θα προηγηθεί, υποθέτω, γιατί είναι εισηγητής. Αλλά επειδή και εμείς είμαστε κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, θα παρακαλέσω αυτόν τον λάβετε υπόψη σας. Επειδή υπάρχει ολομέλεια, θα γίνουν ερωτήσεις από όλους σας και θα απαντήσει σε όλους συνολικά. Λοιπόν, ο κύριος Μακρυπίδης έχει το λόγο. Αλλά έχετε ο καθένας 2 λεπτά. Είναι 15, σημαίνει μισή ώρα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Παρατηρήσαμε σήμερα ότι έχουμε όχι απλώς εκτροχιασμό των στατιστικών στοιχείων επί κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας,
αλλά έγινε και προσπάθεια σήμερα η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση να κάνει και εκτροπή της λογικής. Δηλαδή, μας είπε το λίγο βολή ότι η αποκρίση στο έλλειμμα το 9 οφείλονται στην τρίμηνη διακυβέρνηση της χώρας του Πασόκ. Εγώ κάνω μια υπέρβαση, κύριε Πρόεδρε της Ελστάτ, και σας ρωτώ να μας πείτε ποιο ήταν το έλλειμμα του 2008. Ήτανε σε σχέση με το προπολογισμένο υπερβολικό? Αν ναι, πού κατά τη γνώμη σας οφείλεται αυτή η μεγάλη απόκριση του ελλείμματος του 2008? Το ένα ερώτημα. Που είναι καθ' όλη τη διάρκεια ευθύνη διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Το δεύτερο. Είναι η Δήμουν και μπορεί να μας απαντήσει η κύριε Κεφαλογιάννη. Υπάρχει ένα πρόβλημα αναξιοπιστίας των στατιστικών στοιχείων. Και έγινε από τη μεριά σας προσπάθεια να γίνει μια βελτίωση, να λυθεί το ζήτημα της αναξιοπιστίας. Και σας ερωτώ, ποιοι συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια, ποιοι προγνώμονες συμμετείχαν και όχι πολιτικά πρόσωπα, το ένα. Το δεύτερο, σήμερα υπάρχουν επιφυλάξεις όσον αφορά τα ελληνικά στοιχεία από το Eurostat? Και αν ναι, ποιες επιφυλάξεις υπάρχουν και γιατί? Και τρίτο, σας καταλογίζουν ευθύνες γιατί δεν συγκαλέστε το Δικό Συμβούλιο της Ελστάτ? Ποια κατά τη γνώμη σας είναι η εμπλοκή του και η συμμετοχή στην αναθεώρηση των στοιχείων του Συμβουλίου των Μελών της Επιτροπής της Ελστάτ? Και τέλος, θα ήθελα να μας πείτε στο ερώτημα που μπήκε ότι το έλλειμμα το Μάρτιο του 2010 ήταν 13,6, βάσει του οποίου έγινε το πρόγραμμα που μπήκαμε στον μηχανισμό στήριξης, έτσι. Ερωτώ, έγινε το Νοέμβριο, 6 μήνες μετά, η αναθεώρηση του 15,4. Αυτό ήταν θέμα για να μπούμε στο μηχανισμό στήριξης ή ήταν ένα στοιχείο αντικειμενικό αξιοπιστίας και διαφάνειας των στοιχείων που πρέπει να διακατέχει την προσπάθεια να προσδιορίσουμε επακριβώς την πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών? Ευχαριστώ. Ο κύριος Θεϊκούρας. Κύριε Πρόεδρε, σε συνέχεια της ερώτησης του κύριου Μακρυπίδη, και επειδή μιλήσατε για μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτή η σελίδα 18 μιλάει για απανωτές πολιτικές παρεμβάσεις στην παροχή αναθεωρημένων στοιχείων κατά την περίοδο 16 με 21 Οκτωβρίου του 2009 από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Επειδή σχολιάστηκε αυτή η έκθεση από την πλευρά σας, μήπως έχετε κάτι να πείτε γι' αυτό? Δεύτερον, είπατε ότι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ξέρω και ο Γεωργίου την ανέφερε. Λέτε επίσης ότι από το 13,6 στο 15,4 είναι δική σας ευθύνη, για το πριν όμως δεν ήσασταν εκεί. Άρα είναι ορθό το 13,6, διότι αυτή η κυβέρνηση έκανε μια επιτροπή ανεξάρτητη για την αξιολόγηση των δημοσιονομικών στοιχείων. Και στην έκθεσή της, σελίδα 31, λέει ότι το έλλειμμα θα ήταν 12,7% του ΑΕΠ και αν υπήρχαν αποκλήσεις θα ήταν πολύ μικρές, τον Ιανουάριο του 2010. Τρίτη ερώτηση. Επιμένω σε αυτό που ο κύριος Βορύδης και είπαν και άλλοι συνάδελφοι. Είπατε ότι δεν αμφισβητεί κανένα στη διαδικασία. Σας έδωσε ένα παράδειγμα από τον κύριο Στουρνάρα. Εγώ θα πάω ένα βήμα πιο κάτω. Το βιβλίο του κυρίου Χριστοδουλάκη. Η Ελλάδα δεν έπρεπε να έχει αποδεχτεί πρωτοβουλίες που οδήγησαν σε απρόσμονη διόγκωση του ελληνικού χρέους. Η καταγραφή του χρέους πρέπει να γίνεται με την ίδια πρακτική και δεν έγινε στην Ελλάδα. Και πάω και ένα βήμα πιο κάτω. Η ανεξάρτητη αρχή που δημιούργησε η κυβέρνηση για την αξιολόγηση των δημοσιονομικών στοιχείων. Ξέρετε τι λέει? Σελίδα 24. Το υπόλοιπο του χρέους δεν περιλαμβάνει επίσης, σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή πρακτική, το δανεισμό διαφόρων δημοσίων φορέων. Σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή πρακτική. Αυτή είναι η επιτροπή που συνέστησε το Υπουργείο Οικονομικών για να αξιολογήσει τα δημοσιονομικά στοιχεία του 9. Ή αυτοί λένε ψέματα, ή εσείς λέτε κάτι που είναι διαφορετικό από αυτό που ισχύει. Και δύο τελευταία διαδικαστικά ερωτήματα. Άλλαξε ο νόμος το Δεκέμβριο του 10. Σύμφωνα με το έγγραφο του κ. Φιλίππου, αυτό ήταν αίτημα δικό σας για υπερεξουσίες στον πρόεδρο. Ισχύει κάτι τέτοιο? Και αν συμφωνείτε με την αλλαγή του νόμου αυτή? Και δεύτερον, θα συζητήσω μια τροπολογία. Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, άρθρο 15, ο πρόεδρος και τα μέλη της Ελστάτ δύναται να παυθούν με απόφαση του οργάνου που τους διόρισε. Τώρα αλλάζει αυτό. Συμφωνείτε με αυτή την αλλαγή και αναλαμβάνετε την ευθύνη να έχετε μόνο σας την ευθύνη της Ελστάτ? Να κάνουμε πεντάδα. Θέλω να τοποθετηθώ πάνω σε κάτι. Ναι, θα τοποθετείτε πριν τον κύριο Γεωργίου, αφού ολοκληρώσει η πεντάδα. Ο κύριος Κεφαλογιάννης. Κ.
Κύριε Κεφαλογιάννη, όχι, δεν έχετε. Πρόεδρε, να πάρω το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ένα διαδικαστικό ερώτημα. Θα ήθελα να ξέρω αν θα είναι αύριο και ο κύριος Γεωργίου μαζί με τα άλλα μέλη της, του Διοικητικού Συμβουλίου. Και αυτό είναι και προς εσάς και προς τον Πρόεδρο. Δεύτερο θέμα. Σας είπα και στην αρχή του διαδικαστικού θέματος ότι υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία διαρρέουν στον τύπο και δεν χρειάζεται η Επιτροπή μας μέσω της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας να ζητήσει να κατατεθούν τα CD που έχει ο κύριος Φακιανάκης και μάλιστα ο κύριος Βορύδης πολύ σωστά τοποθετήθηκε αν προτίθεται ο κύριος Πρόεδρος, αν δεν έχει αντίρρηση, να μας καταθέσει αυτή την αλληλογραφία η οποία υπάρχει. Δηλαδή αυτά που έχει ο κύριος Φακιανάκης και διακινούνται στο διαδίκτυο και τα έχει ο κύριος Πεπόνης και που γίνεται μεγάλη συζήτηση στα μέσα ενημέρωση, αν προτίθεται ο ίδιος, η Κία Βουλήση, να μας τα καταθέσει. Και το τρίτο ερώτημα. Ενέταξε, όπως ο ίδιος μας είπε, με δικιά του ευθύνη, ελπίζω να έχει ρωτήσει και νομικούς αν έκανε καλά για αυτό το θέμα, μην βρεθεί ο ίδιος μπλεγμένος, όλα αυτά τα στατιστικά στοιχεία που πολύ σωστά είπατε, κυρία Πρόεδρε, ότι δεν υπάρχει άλλη χώρα ή δεν ξέρουμε αν υπάρχει άλλη χώρα και λυπούμε πάρα πολύ που ο Πρόεδρος δεν ξέρει αν υπάρχει άλλη χώρα που να τα έχει εφαρμόσει. Αυτό που θέλω να τον ρωτήσω, η λογική του και η επιστημονική του επάρκεια, για να είναι ένα διεθνή οργανισμό, ασφαλώς ο άνθρωπος πρέπει να έχει μια τέτοια επάρκεια. Μην βγάζεις συμπεράσματα. Που δίνει τη δυνατότητα να εντάξει στο έλλειμμα και βεβαίως το χρέος ένα τόσο μεγάλο ποσό που προσεγγίζει το 3,2 του ΑΕΠ και πολλά δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς να έχει κάνει μελέτες στις ΔΕΚΟ. Μπορεί δηλαδή με μια μονοκονδυλιά ο ίδιος να εντάξει στο έλλειμμα ένα τέτοιο ποσό που είχε τέτοιες συνέπειες για την κοινωνία. Δηλαδή, αυτό που έκανε τον Οκτώβριο του 10, παρότι εμείς είχαμε ψηφίσει τον προϋπολογισμό με εισήγηση της κυβέρνησης ότι το έλλειμμα είναι 12,4 και είναι πολύ μεγάλη ζήτηση στη Βουλή. Κύριε Κεφαλογιάννη, ολοκληρώνεται. Ξέχασα να σας βάλω χρόνο. Ναι. Αλλά παρακαλώ, ολοκληρώνω. Εάν έχει τέτοιες μελέτες, να τις καταθέσει. Εάν δεν έχει τέτοιες μελέτες, πώς πήρε τέτοια ευθύνη που οδήγησε την Ελλάδα σε μια τέτοια περιπέτεια, την ελληνική κοινωνία σε αυτά τα μέτρα, την ελληνική κυβέρνηση σε αδίέξοδο? Δεν είναι μια τεράστια πολιτική ευθύνη την οποία ανέλαβε με μια λογική η οποία δεν είναι και πολύ δημοκρατική, να λέει ότι το Διοικητικό μου Συμβούλιο δεν έχει καμία αρμοδιότητα και να μας φέρνει μάλιστα και κώδικα της στατιστικής υπηρεσίας? Εσάς το Ευαγγέλιο σας, κύριε Γεωργίου, είναι ο ελληνικός νόμος και όχι ο κώδικας ορθής πρακτικής. Ορθής πρακτικής δεν έχετε καμία δέσμευση. Άρα εσείς είδατε τον κώδικα ορθής πρακτικής, παραμελήσατε τον ελληνικό νόμο και ίσως με τις πράξεις σας, ελπίζω άθελά σας, οδηγήσατε την Ελλάδα σε μια περιπέτεια. Λοιπόν, αναλαμβάνετε λοιπόν ένα πολύ μεγάλο πολιτικό κόστος και ενδεχομένως ένα πολύ μεγάλο προσωπικό κόστος σε ενδεχόμενες αγωγές και μνήσεις που θα γίνει σε βάρος σας. Κύριε Κεφαλογιάννη, παρακαλώ, ολοκληρώστε. Κατατέθετε μηνυτήρια αναφορά από το Δικηγορικό Σύλλογο. Παρακαλώ, κύριε Κεφαλογιάννη, ολοκληρώστε. Αυτή την ιστορία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Απειλές είναι αυτά, κύριε Πρόεδρε. Μακάρι, κύριε Κεφαλογιάννη. Είναι η μηνυτήρια αναφορά. Απειλές είναι. Είναι η μηνυτήρια αναφορά. Παρακαλώ. Η οποία κατατίθεται από το Δικηγορικό Σύλλογο για αυτά τα οποία συνέβησαν. Τα προβλήματα της χώρας είναι πολύ σοβαρά και καλά θα είναι όλοι μας να έχουμε μια σοβαρή στάση. Και δεν μπορούμε να κατηγορούμε κανέναν ότι με την πράξη του ή με τις παραλήψεις του ένα άτομο οδήγησε την χώρα. Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να σχολιάζει τα δικά μου λεγόμενα. Είμαι αρκετά παλιός και εγώ σαν θέλω και εσάς. Θέλω να πω ότι εγώ έχω καλέσει για... Δεν σας το επιτρέπω να σχολιάζετε. Έχω καλέσει για σήμερα τον κύριο Γεωργίου μετά από έτοιμα δικό σας. Και αύριο καλούνται τα υπόλοιπα μέλη. Σας ο κύριος Γεωργίου δεν εγώ... έχει καμία υποχρέωση, εκτός εάν ο ίδιος θέλει, να έρθει. Βεβαίως. Αύριο. Σας απαγορεύω όμως και εγώ... Εγώ δεν είπα σε καμία περίπτωση ότι δεν έχει εφαρμοστεί σε καμία άλλη χώρα. Σας... Είπα
ότι θα ήθελα να ξέρω αν τα ίδια κριτήρια εφαρμόζονται ή έχουν εφαρμοστεί σε άλλες χώρες. Ορθώς όσο για τον κύριο Σφακιανάκη, σας απήντησε ο κύριος Βορύδης και ήταν το αντίθετο από αυτό ορθώς, που είπατε. Ορθώς κάνει και διευκρινίζετε τη θέση σας. Παρακαλώ, η κυρία Κατσέλη έχει το λόγο. Ορθώς κάνει και διευκρινίζετε τη θέση σας. Σας απαγορεύεται να σχολιάζετε τις δικές μου τοποθετήσεις. Σας το απαγορεύω ρητός. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς... Εσείς μπορεί ως κύριε Κεφαλογιάννη να λέτε ό,τι θέλετε και νομίζετε ότι έχετε το δικαίωμα να λέτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, ποιο ό,τι λέγεται έχει λέμε όλοι μας, υπόκειται σε κρίση. Ναι, ποιο άνθρωπο κανονισμού παραβίασα για να κάνετε εσείς σχόλια. Διότι παραβιάζετε όλα τα άρθρα του κανονισμού και σας το απαγορεύω. Λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, φοβάμαι ότι η συζήτηση η οποία γίνεται και μέσα στην Επιτροπή αλλά και εκτός της Επιτροπής στις τελευταίες μέρες είναι ένα πολύ κακό παράδειγμα των προβλημάτων, των σωρευμένων προβλημάτων σε αυτή τη χώρα. Προβλήματα αξιοπιστίας, προβλήματα εμπιστοσύνης. Και αν μη τι άλλο, το θέμα της αξιοπιστίας των στατιστικών στοιχείων ελπίζουμε ότι έχει βγει από το προσκήνιο των πολιτικών αντιπαραθέσεων και πρέπει να έχει βγει. Πριν να ρωτήσω την ερώτηση που θέλω, θέλω να επισημάνω κάτι. Υπάρχει απάντηση του κύριου Ρεν, για αυτό που ρωτήσατε κυρία Πρόεδρε, στην ερώτηση του κύριου Χουντή, ότι τα κράτη-μέλη πραγματικά υποχρεούνται να εφαρμόζουν αυτά τα κριτήρια της αναταξινόμησης και υπάρχει ενδεικτικός κατάλογος 10-15 χωρών οι οποίοι τα έχουν εφαρμόσει. Αυτό που νομίζω ότι θα πρέπει να ρωτηθούν οι συνάδελφοί μας στην Ευρωβουλή είναι πόσο συχνά ελέγχει η Eurostat όλα τα κράτη-μέλη, αν ο έλεγχος αυτός γίνεται σε ετήσια βάση, έτσι ώστε να γίνονται αναταξινομήσεις έτσι όπως πρέπει. Ούτως ή άλλως, όπως είπε ο κύριος Γεωργίου, η αναταξινόμηση των 17 επιχειρήσεων προσέθεσε μόνο 0,74% του ΑΕΠ και η απόκληση κυρίως οφείλεται σε άλλους λόγους και κυρίως και στην αναθεώρηση στοιχείων των ΟΚΑ, στα οποία μπορώ να επιβεβαιώσω, διότι ως αρμόδιος υπουργός μέχρι πρόσφατα, πραγματικά το θέμα της αξιοπιστίας των στοιχείων των ΟΚΑ ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να το υπερβούμε. Εγώ ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Γεωργίου να διευκρινίσει το εξής. Στο υπόμνημά του ο κύριος Φιλίππου μας λέει ότι παρά την αλλαγή που έγινε στο νόμο δεν συνεδρίασε τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο η Ελστάτ. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Τι σας έκανε εσάς να μην ζητήσετε τη γνώμη ή τουλάχιστον για αυτά τα θέματα που είχατε μετά την αλλαγή του νόμου να πάτε στο Συμβούλιο και να δράσετε συλλογικά. Και δεύτερο, πιστεύετε εσείς ότι αυτή τη στιγμή με την παραίτηση ουσιαστικά όλων των άλλων μελών και την δική σας μόνη παρουσία στην Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία Αρχή θα έχετε εχέγγυα μιας καλής λειτουργίας ή εσείς θα προτιμούσατε ουσιαστικά να συμπληρωθούν τα ονόματα των μελών που έχουν παραιτηθεί και η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία να συνεχίσει σύμφωνα με τον νόμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Σκουρουπλής. Κύριε Πρόεδρε, για να έτσι ξεκαθαρίσω και εγώ τη δική μου θέση, εγώ θεωρώ ότι δεν υπήρξε καμία πολιτική εμπλοκή. Ό,τι έχει γίνει μεταξύ του κυρίου Γεωργίου και των παραγόντων της Eurostat. Πρώτα θέλω να ρωτήσω τον κύριο Γεωργίου, κυρία Πρόεδρε, αν αληθεύει ότι την Πέμπτη πάλι μόνος του, χωρίς την ευθύνη του οργάνου που η Βουλή όρισε, θα δώσει τα τελευταία στοιχεία σε ό,τι αφορά το ΑΕΠ τα τελευταία 5 χρόνια. Είναι κρίσιμη ερώτηση, κυρία Πρόεδρε, διότι αντιλαμβάνεστε ότι από τα στοιχεία που θα δοθούν, όπως θα δοθούν, με τον τρόπο που θα δοθούν, και από έναν άνθρωπο χωρίς το όργανο αυτό, το οποίο ακόμα δεν έχει αλλάξει, γιατί δεν ψηφίστηκε ακόμα η τροπολογία αυτή, πάλι ο κύριος Γεωργίου μόνος του θα αναλάβει την ευθύνη να ορίσει τις τύχες της χώρας. Το δεύτερο ερώτημα που θέλω να θέσω στον κύριο Γεωργίου, αν
όταν ορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνάντηση με τον τότε Υπουργό Οικονομικών, ο Υπουργός απευθυνόμενος σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της αρχής είπε ότι έχετε δύο μεγάλα ζητήματα να διαχειριστείτε. Από κοινού, το ένα έχει να κάνει με την απογραφή και το άλλο με το έλλειμμα. Και αν ο Υπουργός είπε αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι ήξερε τι λέει ο νόμος. Αλλιώς θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι ήταν αδιάβαστος ο Υπουργός όταν είπε με συγκεκριμένο τρόπο ότι η διαχείριση του ελλείμματος είναι μια υπόθεση συλλογική του Διοικητικού Συμβουλίου. Τρίτο ερώτημα, κυρία Πρόεδρε. Εάν στις 25 Αυγούστου έλαβε ο κύριος Γεωργίου ένα mail από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής, της Eurostat, τον κύριο Ράντλετ Μάχερ, και εάν στις 8, χωρίς να το θέσει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου, διότι αν το έθετε ενδεχομένως να είχαν προληφθεί οι δηλώσεις του κυρίου Μάχερ τις 8 στο Bloomberg που έφτασαν τα σπέντ 980, κυρία Πρόεδρε. Ένα τρίτο ερώτημα και σας το θέτω γιατί εγώ, κύριε Πρόεδρε, σας δηλώνω ότι έχω διαβάσει τα mail αυτά που έχετε την αλληλογραφία σας. Δεν θέλω να σας πω λοιπόν ότι δεν σας τα λέω έτσι, σας λέω λοιπόν ότι σας έχω διαβάσει. Σας λέω λοιπόν, στις 8 σας στέλνουν το mail ο πρόεδρος της Eurostat. Σας υποδεικνύει τι θα βάλετε μέσα και σας λέει σε 2 μέρες να μου στείλεις την απάντηση. Και χωρίς να το πείτε στο Διοικητικό Συμβούλιο που συνεδρίασε στις 8, δεν είχατε ακόμα αυτή την υπερεξουσία που σας έδωσε ο νόμος μετά. Στείλετε όλα αυτά τα στοιχεία με δική σας πρωτοβουλία και με δική σας ευθύνη, για τα οποία υπάρχει αμφισβήτηση. Δεν νομίζω ότι τρελάθηκε. Κύριε Υπουργή, παρακαλώ, ολοκληρώνετε. Ναι, μα κυρία Πρόεδρε, ερωτήσεις κάνω, δεν κάνω σχόλια. Μα με συγχωρείτε, έχουμε επίσης. Εντάξει, κυρία Πρόεδρε, τελειώνω. Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, θα είχα τελειώσει τώρα. Δεν μας έχετε διασκεδάσει τις ερωτήσεις που έχουν θέσει πολλοί Έλληνες οικονομολόγοι, μεταξύ των οποίων ο κύριος Τουράνος και ο κύριος Χριστοδουλάκης. Υπάρχει αλληλογραφία, κυρία Πρόεδρε, που ουσιαστικά δείχνει ότι ζητούσε ο κύριος πρόεδρος τη συνδρομή των παραγόντων της Eurostat για την επερχόμενη τροπολογία που έδινε αυτές τις εξουσίες. Αυτό, αν δεν είναι ανάμειξη, κυρία Πρόεδρε, στην λειτουργία της αρχής, τι άλλο είναι? Δηλαδή, εγώ ειλικρινά, ως πολίτης, όταν το διάβασα αυτές τις επιστολές, λέω τώρα, πρόκειται για πρόεδρο αρχής ή για εκπρόσωπο, για να μην πω καμιά πιο βαριά κουβέντα, κυρία Πρόεδρε, που πραγματικά έτσι με στεναχωρεί, διότι αυτή τη στιγμή τα στοιχεία του 12,5 στο 15 δημιούργησαν αυτό το κλίμα που σήμερα βιώνει η ελληνική κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ, ναι, κύριε Κουρουπλή. Και τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Έχετε 5 λεπτά, κύριε Κουρουπλή. Είναι 2 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, είναι κρίσιμα ζητήματα. Πέτε να κάνουμε, να μην ρωτήσουμε οι υπόλοιποι. Κύριε Πρόεδρε, ερωτήσεις κάνουμε. Δεν κάνουμε. Ναι, να μην άμα ρωτάνε όλοι σας από 5 λεπτά, δεν θα τελειώσουμε. Και έχουμε ολομέλεια. Δεν ύψωσα εγώ τη φωνή μου τώρα. Άμα νομίζετε ότι δεν πρέπει να συνεχίσω, καλώς. Ο κύριος Αλευράς. Θα είμαι πολύ σύντομος, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι δεν μπορεί να αμφισβητείς κανένας ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση σημαντικά στην ελληνική στατιστική υπηρεσία. Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επιχειρηματολογήσει κανένας. Αρκεί μόνο να συγκρίνει το γεγονός ότι το 2009, λίγο πριν τις εκλογές, εμφανιζόταν ένα έλλειμμα το οποίο δεν είχε καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα και αυτό γινόταν με την κάλυψη δυστυχώς της στατιστικής υπηρεσίας. Είχα την πρωτοβουλία να ζητήσω να κληθείτε, να δοθείτε στην Επιτροπή, γιατί από παλαιά είχα αυτή την απορία σε σχέση με τον κανόνα του 50% και την κατάταξη ορισμένων δημοσίων επιχειρήσεων, των οικονομικών ορισμένων δημοσίων επιχειρήσεων στο δημόσιο έλλειμμα. Είχα την αίσθηση ότι οι διατάξεις του S95 είναι αρκετά σαφείς και αρκετά σαφές θα ήταν να μην συμπεριλαμβάνονται, όπως ήταν η πρακτική μέχρι πρόσφατα, να μην συμπεριλαμβάνονται τα οικονομικά τους αποτελέσματα στο έλλειμμα σύμφωνα με τη συνθήκη του Maastricht. Εκεί ήθελα να επιμείνω. Δηλαδή, για ποιο λόγο... Επιτρέψτε μου να πω ότι
Σημερίζομαι απόλυτα ότι εδώ μιλάμε για ένα κολοσιαίο έλλειμμα και μιλάμε για ένα σχετικά μικρό μέγεθος. Έπαιξε το ρόλο του, αλλά μην μεγενθύνουμε τα πράγματα και μην εμποδιζόμαστε να δούμε την πραγματικότητα όπως είναι. Βελτιώθηκε η κατάσταση σημαντικά στη στατιστική αρχή, δεν χωρά καμιά αμφιβολία. Έχετε σημαντική συμβολή σε αυτό, δεν χωρά καμιά αμφιβολία κατά την προσωπική μου άποψη. Υπάρχει όμως ένα θέμα με τις δημόσιες επιχειρήσεις και το swap. Και για τα swap το 2001, από τότε που έγιναν γνωστά, η στατιστική υπηρεσία, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία ήταν εν γνώστης η κατάσταση με τα ΣΟΑΚ. Υπήρχε αλληλογραφία και σε σχέση με τις δημόσιες επιχειρήσεις θα έλεγα ότι υπήρχε σταθερή πρακτική της Eurostat να μην εγγράφει τα ελλείμματά τους στο δημόσιο έλλειμμα. Και αυτό αλλάζει. Αυτή την αλλαγή θα ήθελα να σχολιάσετε. Η αίσθησή μου είναι ότι μέσα στις δυσκολίες της δανειοδότησης τις οποίες αντιμετωπίζαμε, η στατιστική αρχή στην οποία προείσταστε υπήρξε μάλλον εύκολη και χωρίς σοβαρές αντιστάσεις και αντίλογο σε θέματα τα οποία θα μπορούσε, νομίζω, ευλόγως και κατά τον νόμο να υποβάλει τον αντίλογό της και θα έπρεπε να υποβάλει τον αντίλογό της. Άλλωστε, νομίζω ότι όλες οι εθνικές στατιστικές αρχές συχνά έχουν ζητήματα προστριβής με τις ευρωπαϊκές, με την Eurostat. Και δεν είναι πάντα εύκολες ή ευεπίφορες στο να αποδέχονται τις παρατηρήσεις της Eurostat. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαρκάκης. Κύριε Πρόεδρε, εννοείται ότι σήμερα μιλάμε με μια ανεξάρτητη αρχή. Και θα θυμίσω τον κύριο Πρόεδρο ότι τα μέλη και ο Πρόεδρος επιλέγησαν με τη διαδικασία το OpenGov. Δηλαδή, αυτό που είχε βάλει ο Πρωθυπουργός σαν αρχή, ότι πρέπει τα στελέχη των ανεξαρτήτων αρχών να είναι αντικειμενικές οι επιλογές τους. Πώς εμφανίζεστε τώρα εσείς με τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι και αυτά επιστήμονες, καθηγητές πανεπιστημίου, να έχετε τελείως διαφορετική γνώμη και μάλιστα να τους αποδίδετε ότι αυτοί μπήκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο με άλλο σκοπό από αυτόν τον οποίο μπήκατε εσείς? Γιατί δηλαδή, πώς θα μας πείσετε ότι το θέμα δεν είναι αντιστρόφως, ότι εσείς μπήκατε για τελείως διαφορετικό σκοπό από ό,τι μπήκαν τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου? Δεύτερον, μπορείτε να μας πείτε πόσες συνεδριάσεις κάνατε σε συνεργασία με τα άλλα μέλη και πόσες ήταν αυτές και ποιο ήταν το περιεχόμενο για να σας αναγκάσουν να σταματήσετε τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου? Και τρίτον, βέβαια το θέμα έχει κυριαρχήσει το έλλειμμα και το χρέος, η παραποίηση αυτών, η αφισβήτηση αυτών των στοιχείων. Όμως και το άλλο θέμα που αναλάβατε εσείς προσωπικά μόνος σας, η απογραφή δηλαδή του πληθυσμού της Ελλάδος, έχει γίνει και αυτή αφισβητηθεί και έχει φτάσει σε ένα τελείως αποτυχημένο αποτέλεσμα που δεν μπορούμε να βγάλουμε ακόμη άκρη πόσος είναι ο πληθυσμός της Ελλάδος. Δηλαδή, με δύο θέματα ασχοληθήκατε προσωπικά εσείς και στα δύο αποτύχατε. Ο κύριος γείτονας. Κύριε Πρόεδρε, εγώ εκτιμώ το έργο που έχει γίνει τον τελευταίο καιρό στην Ελστάτ. Με προσέχετε. Δεν εκτιμώ όμως καθόλου την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί. Είσαστε 7 μέλη, οριστήκατε με τον τρόπο που οριστήκατε, με κοινοβουλευτική διαδικασία και κάλυψη και υποτίθεται αξιοκρατικά, και δεν είναι δυνατόν να παρουσιάζεται από ασυμφωνία μεταξύ σας αυτή η δυσλειτουργία στην ελληνική στατιστική υπηρεσία, έτσι που αναγκάζει την κυβέρνηση σήμερα να έρχεται με τροπολογία να απαλλάξει το Διοικητικό Συμβούλιο από μέλη. Έχω διαβάσει τα υπομνήματα και θα τοποθετηθώ και αύριο των μελών οι οποίοι μάλιστα διαφωνούν και επιτίθενται σε εσάς. Εκείνο που ρωτώ σήμερα εγώ είναι το εξής. Δεν άκουσα τουλάχιστον ή δεν το τεκμηριώσατε ποιος είναι ο λόγος που παρακάμψατε τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, τη συλλογική λειτουργία. Ποιος είναι ο λόγος? Και αφορά όλους? Αφορά τον καθένα χωριστά? Κάποιος είπατε ότι σας υπέκλεπτε, δεν ξέρω, το email. Κάποιοι άλλοι, πώς, δηλαδή ποιοι είναι οι λόγοι να μας πείστε και εμάς ότι εσείς είχατε το δίκιο,
που παρακάμψατε όλη αυτή τη λειτουργία. Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα τώρα, για να μην μένουν εντυπώσεις, επειδή δυστυχώς, κυρία Πρόεδρε, η Νέα Δημοκρατία, για να μείνω εκεί, ήρθε σήμερα να σπεκουλάρει με αυτή την ακρόαση για πολιτικά. Δεν καταλαβαίνει ότι όλα αυτά θα τη γίνουν μπούμερα, γιατί έχει τεράστιες ευθύνες για το εδώ που φτάσαμε. Υπάρχει, κύριε Πρόεδρε, απάντηση του ΡΕΝ σε ερώτηση, όχι βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, τελειώνω κυρία Πρόεδρε, του Χουντή, που μιλάει ότι πολλά κράτη το έχουν πράξει στο παρελθόν αυτό, δηλαδή την αξιοποίηση του κανονισμού του ΕΣΑ του 50%. Ένας ενδεικτικός κατάλογος της επανακατάταξης που έγινε στα κράτη-μέλη περιλαμβάνει Γαλλία 2001, Βέλγιο 2008-2010, Εστονία 2008, Ουγγαρία 2008, Ιρλανδία 2007, Ιταλία 2008 κτλ. Άρα αυτό έχει γίνει. Εγώ δεν πιστεύω άλλωστε ότι εσείς είχατε καμιά αρμοδιότητα ή κανένα δικαίωμα να ελέγξαν πώς και εφαρμόζουν οι Eurostat στις άλλες χώρες. Εκείνο που όμως έχει σημασία είναι το εξής. Σε όλα τα υπομνήματα βλέπω, δεν μπορούν να σας κατηγορήσουν ότι παραβήκατε τον κανονισμό. Ακόμα και ο κύριος Κορδάς που βλέπω σας επιτίθεται λέει ότι δεν το απέκλει ο κανονισμός αυτό που κάνατε. Λένε όμως όλοι περίπου ότι υπήρξε έλλειψη αιτιολογίας, μεθοδολογικής υποστήριξης και προεργασίας. Εδώ έχετε συγκεκριμένες απαντήσεις σε αυτό. Είναι πια καθαρά τεχνικό και επιστημονικό ζήτημα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπούρας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Παρά το γεγονός ότι έχω καλυφθεί από πάρα πολλούς συναδέλφους, επιγραμματικά θα σας ρωτήσω κύριε Πρόεδρε, είστε ικανοποιημένος που μια κορυφαία πράξη που συντελείται κάθε 10 χρόνια στη χώρα μας νομιμοποιήθηκε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου εξαιτίας και μόνο της έλλειψης λειτουργίας της Ελστάτ? Και για να καταλαβαίνουν οι συνάδελφοι, την πριν λίγων μηνών κύρωση της πράξης για την απογραφή του 2001. Ένα δεύτερο που θέλω να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, φαντάζομαι δεν πρέπει να είναι όλοι εναντίον σας και να μην έχετε και οικογενειακές διαφορές. Διαβάσατε τα υπομνήματα πριν έρθετε εδώ που μας έστειλαν οι συνάδελφοι? Θέλω να το ξέρω. Οι συνάδελφοί σας, δηλαδή, τα μέλη της Επιτροπής. Και αν τα διαβάσατε έτσι σε ομοβροντία όλοι, λένε μερικά πράγματα, παρά το γεγονός ότι εσείς παρουσιάσετε ωρεοποιημένη μια κατάσταση. Και τα έθεσε και τελευταία και ο κύριος Γείτονας και ο κύριος Κεφαλογιάννης και οι συνάδελφοί μου που προηγήθηκαν. Λένε ότι παρά τις επανειλημμένες σχετικές οχλήσεις μας, δεν εξηγήθηκε ποτέ ο λόγος της αυθαίρετης και βεβαιασμένης, χωρίς ανάλογη στατιστική μελέτη, ένταξης συγκεκριμένων 10 στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Τα κριτήρια ένταξης των οποίων δεν αιτιολογήθηκαν ποτέ, ούτε ο λόγος διόγκωσης του ελλείμματος από το αναμενόμενο 12% στο 15,4% που εξαγγέλθηκε τελικά από την Eurostat. Μάλιστα δεν έχει ούτε καν αιτιολογηθεί με ποια κριτήρια μπήκαν στο έλλειμμα οι συγκεκριμένες αξίες swaps. Και επειδή ο χρόνος τελειώνει και δεν θέλω να καταχραστώ του χρόνου, επειδή αποφύγατε, αυτό είναι, σας το έθεσε ο κύριος Βορύδης, αλλά προήλθε από μένα. Ως μέλος της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας, είναι μια πολύ σοβαρή επιτροπή, η οποία κάνει σημαντικό έργο. Φαντάζομαι, κύριε Πρόεδρε, να μην αμφισβητείτε την επιστημονική αξία του κυρίου Στουρνάρα, αλλά και την οντότητά του ως Γενικού Διευθυντού του ΕΟΒΕ, ο οποίος στις 14, παρακαλώ να το δώσετε στον κύριο Πρόεδρο, να μην ξεφύγει πάλι, να απαντήσει, έχει άδικο ο κύριος Στουρνάρας που λέει ότι υπήρξε τραγικό λάθος η ένταξη αυτών των φορέων στον υπολογισμό του ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης? Δώστε το στην κοπέλα. Ευχαριστούμε τον κύριο Μπούρα. Το λόγο ο κύριος Λαφαζάνης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμένα με εντυπωσιάζει η έκπληξη που βλέπω από ορισμένους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ για τα πεπαραγμένα του κυρίου Γεωργίου. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά, κύριε Πρόεδρε, ότι ο κύριος Γεωργίου ενεκρίθη
από τη διάσκεψη των Προέδρων με πολύ μεγάλη πλειοψηφία και τη συνένεση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, όταν εγώ εκεί κατάγγελνα ότι ο κύριος Γεωργίου, και να τα ακούτε κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και κύριοι του ΠΑΣΟΚ, ήταν τότε ανώτερος υπάλληλος επί πολλά χρόνια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και έλεγα και στον τότε παριστάμενο αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Παπακοσταντίνου, αλλά και σε όλους τους συναδέλφους, πώς είναι δυνατόν η Ελλάδα να βρίσκεται υπό την κηδεμονία της Τρόικα για ένα χαρακτηριστικό δημοσιονομικό μέγεθος που είναι το έλλειμμα. Και η Ελλάδα, στο όνομα υποτίθεται της εξυγίανσης των στατιστικών της στοιχείων, ορίζει ανώτερο υπάλληλο των κηδεμόνων της στην Ελστάτ ως πρόεδρο. Κι όμως αυτό το μέγα δημοκρατικό και αντισυνταγματικό έγκλημα διεπράχθη με ευρεία συνένεση και απεσιοποίηθη, ούτε καν γράφει στον τύπο, ο οποίος είναι λαλίστατος σήμερα, ή τουλάχιστον ορισμένες πλευρές του γύρω από το θέμα. Το σημειώνω, διότι το ερώτημα είναι, κύριε Γεωργίου, πότε παραιτηθήκατε από ανώτερος υπάλληλος και γιατί εσείς προσωπικά δεν βλέπατε ότι υπάρχει ένα συμβίβαστο να κηδεμονεύεται η χώρα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά, και εσείς δεν ξέρατε και δεν φοβόστε ότι μπορεί να κατηγορηθείτε ότι εκπροσωπείτε στην Ελστάτ τα συμφέροντα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και όχι τα ελληνικά συμφέροντα? Ευχαριστούμε τον κύριο Λαφαζάνη. Μια στιγμή. Έχω και άλλη μια ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Ναι, αλλά σοβαρότατη. Με ο συγητής σας έκανε επί 8 λεπτά παρέμβαση. Δεν ξέρω τον συγητή, αλλά ναι, εγώ... Για 2 λεπτά έχουμε πει, κύριε Λαφαζάνη, αλλά εγώ και ισχύει δεν... για όλους. Μάλιστα. Παρακαλώ. Δεν βλέπω τον χρόνο να το έχετε βάλει. Έχει μπει, λοιπόν, έχει μπει ο χρόνος, δεν σας παρακολουθείτε. Καθόλου, καθόλου, έχει μπει. Το ξέρω ότι ενοχλείστε. Ξέρω ότι ενοχλείστε από ορισμένα πράγματα. Σας παρακαλώ. Τι να κάνουμε. Ως Προεδρείο καθόλου δεν ενοχλούμε, κύριε Λαφαζάνη. Ολοκληρώστε όμως. Ολοκληρώστε. Θα είχα τελειώσει. Θα είχα τελειώσει. Λοιπόν, εγώ είχα καταθέσει ερώτηση στη Βουλή όταν ο κύριος Γεωργίου έτρεχε να αυξήσει κατά το δοκούν το έλλειμμα, προσμετρώντας τη γενική κυβέρνηση σειρά από δημόσιες επιχειρήσεις με ένα απόλυτα αυθαίρετο τρόπο. Κοιτάξτε την επαναταξινόμηση που έκανε ο κύριος Γεωργίου. Προσωπικά, χωρίς συλλογικές διαδικασίες, προσωπικά επικαλούμενος κανόνες Ελστάτ. Είναι δυνατό, κύριε Γεωργίου, να κάνετε επαναταξινόμηση και να βάζετε στη γενική κυβέρνηση του Αττικό Μετρό ξαφνικά και ευνηδίως ΕΘΕΛ, ΙΣΑΠ, ΙΛΠΑΠ, ΤΡΑΜ ΑΕ, ΕΛΓΑ, ελληνικά αμυντικά συστήματα, ΟΣΕ, ΤΡΕΝΟΣΕ, ηλεκτρομηχανική κίνηση, ο ΠΚΠ και ΕΛΠΝΟ, ΕΤΕΡΦΣ? Πότε τα ξέρατε εσείς αυτά? Από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ξέρατε αυτούς τους οργανισμούς? Δεν τους ήξερα εγώ ότι υπάρχουν στην Ελλάδα. Ούτε ποτέ είχα ασχοληθεί. Και εσείς σε μια νύχτα επαναταξινόμηση δεκάδων δημόσιων οργανισμών για να φουσκώσετε σε μια νύχτα. Ευχαριστούμε τον κύριο Λαφαζάνη. Μια στιγμή, κύριε Μακρυπίδη. Μια στιγμή, μια στιγμή δεν παίζουμε εδώ πέρα. Θα τα ακούσετε όλα. Με συγχωρείτε. Πώς είναι δυνατόν, να μας απαντήσει εδώ ονόματα τα οποία δεν τα ήξερε καν, ούτε ως αρχικά. Τα επαναταξινόμησε σε μια νύχτα μόνος του προσωπικά. Ποιον εντολές εξυπηρετούσε? Και δεύτερον, το ρωτώ αν αυτές οι πρακτικές εφαρμόζονται και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταθέτω στα πρακτικά την απαράδεκτη απάντησή του. Διότι αντί να μου πει στην απάντηση, γιατί ρώταγα και ποιες χώρες, ποιες είναι συγκεκριμένα, είναι με την υπογραφή του η απάντηση. Αντί να μου πει ποιες χώρες συγκεκριμένα εφαρμόζουν, κοιτάξτε απάντηση. Παραδείγματα. Τα αντικαταθέσετε στα πρακτικά, τελειώνω, είπατε, τελειώνω, κύριε Λαφαζάνη. Παραδείγματα καταγράφονται. Μα ξέρετε ότι στερείτε το χρόνο από τους άλλους συναδέλφους που περιμένουν υπομονετικά να έρθει η σειρά τους. Σας παρακαλώ. Παραδείγματα. Δεν μπορούμε να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά όσον αφορά τον χρόνο, κύριε Λαφαζάνη. Θα βάζετε χρόνο. Με συγχωρείτε. Για όλους υπάρχει. Λοιπόν, περιορισμός του χρόνου. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Λοιπόν, ακούστε τι απάντηση, αντί να μου απαντήσει. Λέει, παραδείγματα, όπως καταγράφονται στο δελτίο τύπου. Η Βουλγαρία, λέει, τι έκανε?
Είχε επίπτωση το έλλειμμα διότι επαναταξινόμησε την εταιρεία σίδηρο. Ελαφαζάνη, σας παρακαλώ. Ολοκληρώστε το χρόνο σας. Παρακαλώ. Άρα, ο κύριος Μαγκούφης έχει το λόγο. Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα πελώριο πολιτικό οικονομικό σκάνδαλο. Με την περίπτωση του κυρίου Γεωργίου. Κύριε Μαγκούφη, έχετε το λόγο. Το παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οφείλω να δώσω τα εύσημα και τα συγχαρητήρια μου στον πρόεδρο της Ελστάτ, τον κύριο Γεωργίου, για το μέχρι σήμερα παραχθέν έργο. Ωστόσο όμως, κύριε Γεωργίου, υπάρχουν σοβαρά ζητήματα τα οποία οφείλουμε να επισημάνουμε. Δεν θα πω στη λογική που ανέφερε ο κύριος Βορύδης στην αναζήτηση του email. Το κυρίαρχο ζήτημα δεν είναι το email. Το κυρίαρχο ζήτημα είναι ποιο είναι το σύστημα της Ελστάτ στην πατρίδα μας. Αυτό το κυρίαρχο ζήτημα. Και αν αυτό το σύστημα είναι ενιαίο, και θέλω να μου απαντήσετε, είναι ενιαίο σύστημα με την Ευρωστάτ, εάν οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν το αυτό σύστημα με την Ευρωστάτ, ναι ή όχι, εάν δεν έχουν, πότε θα ολοκληρωθεί αυτό? Εκτιμώ ότι υπάρχει μια τάση για να γίνει πραγματικότητα. Εάν υπάρχει χρονοδιάγραμμα στις άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, πότε αυτό θα ολοκληρωθεί στην Ελλάδα, ποιο είναι το απαιτούμενο κόστος για να καταστεί αυτό πραγματικότητα, εάν έχει τη δυνατότητα του Υπουργείου Οικονομικών να διαθέσει τα αντίστοιχα χρήματα. Και επειδή όλο αυτό το σύστημα συνάδει και συνδυάζεται με την λειτουργία του κράτους και μερικές από τις πράξεις σας ήταν στο να προχωρήσετε στην ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου, θα ήθελα να μου αναφέρετε και να μου πείτε ποιο είναι το μέγεθος ανταπόκρισης μέχρι σήμερα, ποιοι ανταποκρίνονται, μέχρι σε ποιο επίπεδο αναζητούμε τα στοιχεία και πώς ανταποκρίνονται οι υπηρεσίες. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να αναφέρονται τα νουτς για τη χώρα, πρέπει να είναι στο μικρότερο δυνατό επίπεδο, δηλαδή να φτάνουν ή δυνατό μικρότερο και από τον καλλικρατικό δήμο. Ο καλλικρατικός δήμος πρέπει να είναι τουλάχιστον έτσι η μικρότερη διασφαλισμένη μονάδα σε σχέση με τα στοιχεία και να μην είναι τα στοιχεία και σε δήμο και σε νομό και σε αυτοδιοικητική και σε διοικητική κρατική περιφέρεια και στο σύνολο της χώρας. Μπήκατε στα ζητήματα σε σχέση με τα που αφορούν την απογραφή. Μπαίνουν κάποια άλλα θέματα που αφορούν τον τόπο κατοικίας του κάθε πολίτη. Ενδεχομένως να μπαίνουν τα ζητήματα που αφορούν την προστασία, τη λεγόμενη προστασία, έτσι θα το πω καλύτερα, των προσωπικών δεδομένων, αλλά ξέρω πως οργανωμένες χώρες, παραδείγματος χάρη η Γερμανία, όταν κάποιος μένει σε μια περιοχή, σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση, ένα σπίτι, τότε αυτό το δηλώνει στην αρμόδια δημόσια υπηρεσία, στην αστυνομία, είναι συγκεκριμένες γερμανιστοί χαρακτηριστικές ενέργειες της Anmeldung, Abmeldung και Ummeldung. Όταν κάποιος φεύγει, όταν κάποιος δηλώνεται ή όταν αλλάζει κατοικία, αυτό γίνεται γνωστό. Αυτό είναι από τα ζητήματα που πρέπει να το δούμε και εδώ στη χώρα μας και δεν νομίζω ότι θίγεται η προσωπικότητα του καθενός εάν δηλώσει στο ελληνικό κράτος ποιος είναι ο τόπος κατοικίας. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαγκούφη. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Κάποια σημαντικά ζητήματα. Λοιπόν, μπαίνετε. Όλοι έχουν να καταθέσουν σημαντικές ερωτήσεις. Βλέπετε ότι τα λέω τηλεγραφικά. Σε σχέση με την απογραφή της γεωργίας και κτηνοτροφίας υπάρχουν ζητήματα. Πώς διασφαλίζεται, παραδείγματος χάρη, η αποφυγή πλαστών στοιχείων, πλαστών δεδομένων, όταν γίνεται μεταφορά των κοπαδιών, παραδείγματος χάρη? Τι γίνεται εκεί, ποιες μεθόδους χρησιμοποιεί η Ελστάτ? Κατά την απογραφή, τα άτομα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν περάσαν από συγκεκριμένα σεμινάρια πριν καταλήξουν στη διαδικασία της απογραφής, ναι ή όχι? Άλλα ζητήματα ποιοτικά, παραδείγματος χάρη, έχει γίνει απογραφή, ποιες φορολογικές υποθέσεις έχουν ελιχθεί, σε τι βαθμό, σε τι ποσοστό, για να μπορέσει η χώρα να βγάλει και πολιτικά συμπεράσματα επ' αυτών των θεμάτων, τα οποία έχουν να κάνουν. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαγκούφη. Και θα μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, να κλείσουμε το θέμα που αφορά τις διενέξεις, τις βασικές διενέξεις. Υπάρχουν οι κατηγορίες. Γιατί, κύριε Μαγκούφη, δεν σέβεστε τους επόμενους συναδέλφους που κλείνω, περιμένουν. Κύριε. Μα ολοκληρώστε. Κλείνω, ολοκληρώνω. Κλείνω. Θα παρακαλέσω στη βάση της επιστολής την οποία έστειλε ο κύριος λογοθέτης να μας απαντήσει αυτές τις συγκεκριμένες καταγγελίες ο κύριος Γεωργίου, ότι αρνήθηκε στην αρά της προτάσης του σε σχέση με το κόστος για τους εξωτερικούς συμβούλους, σε σχέση με τα ζητήματα
του νόμου, αυτό είναι δική μας ευθύνη ως προς τον νομοθετή, δεν θα πω εδώ, σε σχέση με το ότι απαγόρευσε το προσωπικό της Ελστάτ να προβαίνει σε οποιαδήποτε επικοινωνία με μέλη του Συμβουλίου ή από την γραμμαία του Ελστάτ να προβαίνει στην ικανοποίηση οποιοδήποτε αιτήματος που ήθελε να συζητηθεί στο Συμβούλιο. Ευχαριστούμε τον κύριο Μακούφη. Τα μέλη του ΔΣ της Ελστάτ υπονόμευσαν το έργο. Ολοκληρώσατε. Και βέβαια θέλω να μου απαντήσετε και κλείνουμε αυτό, κύριε Πρόεδρε, κλείνουμε αυτό, ποιες είναι οι αξίες που έχασε η χώρα σε χρήμα σε σχέση με τους ΓΟΑΠ. Πόσο ανήλθε παρακαλώ, αυτό το κόστος. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ τον κύριο Μακούφη, αλλά μία έκκληση και παράκληση στους συναδέλφους. Όταν περιμένετε υπομονετικά τη σειρά σας, κάνετε νόημα στο Προεδρείο να κάνουμε παρέμβαση επίσπευσης. Όταν έρχεται η σειρά σας, διπλασιάζει, τριπλασιάζει τον χρόνο. Νομίζω δεν είναι το πρέπον. Σας παρακαλώ. Η κυρία Παθανάση έχει το λόγο. Η κυρία Παθανάση έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, θα είναι κρίμα στην πιο δύσκολη στιγμή που ζει η χώρα σήμερα να καταφέρουμε, λόγω κάποιων δυσλειτουργιών που υπήρχαν στο ΔΣ της Ελστάτ, να καταφέρουμε να κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, να απαξιώσουμε τη δουλειά της Ελστάτ και των εργαζομένων στην Ελστάτ. Και το δεύτερο σημείο είναι να αρχίσουμε πλέον μία νέα αντιπαράθεση με τη Eurostat σε σχέση με τα στοιχεία τα ελληνικά. Όχι ότι το τι λέει η Eurostat, τι λέει κάθε ευρωπαϊκός οργανισμός είναι θέσφατο, αλλά θα ήθελα πολύ να ξέρω αν τα πολιτικά κόμματα στον χώρο της αιθούσης σήμερα θα μπουν και θα βγουν ότι κύριε της Eurostat, εμείς πλέον ερχόμαστε και δεν δεχόμαστε τα στοιχεία σας, όσα αυτά έχουν ανακοινωθεί επισήμως χωρίς κανέναν αστερίσκο. Υπάρχει ένα δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 29 του 2011, ένα δελτίο τύπου που κάνει ειδική αναφορά στην Ελλάδα. Σε μία από τις παραγράφους λέει ότι η συλλογή των ελληνικών δημοσιονομικών στοιχείων για το 2009 και το 2010 έχει ακολουθήσει τους κανόνες που ισχύουν και εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη-μέλη σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών. Κάτι που για τη χώρα μας όντως οδήγησε σε αναθεώρηση προς το απάνω του ελληνικού ελλείμματος και του χρέους. Έγινε πολλή κουβέντα για ποιο λόγο έγινε αυτή η διαδικασία σε σχέση με τις ΔΕΚΟ. Θα ήθελα ο κύριος πρόεδρος της Ελστάτ να μας είπε ότι πρέπει ο φορέας να είναι θεσμική μονάδα, να ελέγχεται από το κράτος και οι πωλήσεις του να είναι και οι υπηρεσίες που παρέχει να είναι λιγότερες από το 50% του κόστου παραγωγής. Αν αυτές οι προϋποθέσεις λειτουργούν για όλες τις επιχειρήσεις που ελέγχθησαν και λειτουργούν συσσωρευτικά. Δηλαδή, ισχύει η πρώτη, ισχύει η δεύτερη, ισχύει η τρίτη, δεν ισχύει μία από τις τρεις. Συμπληρώνει βέβαια το δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι τα πλέον τα ελληνικά στοιχεία είναι χωρίς επιφύλαξη. Και αυτό αναφέρεται στα δελτία τύπου του 2011 και του Νοεμβρίου του 2010. Επιπλέον θα κάνω μια δεύτερη αναφορά σε κάτι που και άλλοι συνάδελφοι ανέφεραν στην απάντηση σε ερώτηση του κυρίου Χουντή, την απάντηση του Επιτρόπου του κυρίου Ρεν εξ ονόματος της Επιτροπής, ότι πολλές χώρες, αναφέρθηκαν αρκετές από αυτές, λειτουργούν με το σύστημα αυτό. Θα είναι κρίμα λοιπόν όταν να επαναλάβουμε το λάθος του 2004, να επαναλάβουμε μια διαδικασία που θα μας πάει πάρα πολύ πίσω με τα Greek Statistics, όταν το έλλειμμα τον 10ο το 2009 μιλούσαμε για 6% τα ΑΕΠ, φτάσαμε στο 12, φτάσαμε στο 14, στο 15,4%. Και νομίζω ότι θα είναι κρίμα για την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία και τους επιστήμονες που δουλεύουν εκεί να θυσιάσουμε στα πάντα στο βωμό μιας κακής λειτουργίας του Διοικητικού σας Συμβουλίου. Ευχαριστούμε την κυρία Παθανάση. Το λόγο έχει ο κύριος Βρούτσης. Κύριε Γεωργίου, ακούστηκαν και έχουν τεθεί προς εσάς πάρα πολλά ερωτήματα. Είστε ένας άνθρωπος της οικονομίας, αλλά εκτός της οικονομίας είστε ένας άνθρωπος που έχει και διεθνή εμπειρία. Η προϋπηρεσία σας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο νομίζω ότι αυτό περικλεί αυτό που λέω, διεθνής εμπειρία, σε έναν πολύ σημαντικό οργανισμό που κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά και μία από αυτές είναι να δίνει χρηματοδοτικές βοήθειες μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο σε χώρες οι οποίες έχουν δημοσιονομικές ανάγκες. Και στη βάση αυτής της παρατήρησης θέλω να σας πω ότι μην απορούμε για την ένταση που διαμορφώνεται στην Επιτροπή, γιατί κύριε Γεωργίου, η χώρα μας όπως πολύ καλά ξέρετε, εάν δεν ήμασταν στο μνημόνιο, τέτοια ζητήματα δεν θα είχα πάρει αυτή τη μορφή ούτε την όξυνση μες στην Επιτροπή, ούτε θα είχαν μπει τέτοια ερωτηματικά. Μπαίνουν αυτά τα ερωτηματικά και με αυτόν τον τρόπο απαιτούνται απαντήσεις, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι το μνημόνιο
έχει φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τον ελληνικό λαό. Η κυρίαρχη ερώτηση η οποία τίθεται και ζητάει απάντηση είναι για τον προσδιορισμό και τον τρόπο που γίνεται η διαμόρφωση του ελλείμματος. Αυτά περί οργανισμών. Εγώ θα προχωρήσω στην επόμενη ερώτηση που υπονοείται αλλά δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή μάλλον δεν έχει μπει ακόμα. Με τη δική σας εμπειρία στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και με τη βοήθεια που είχε παραχωρήσει άλλες χώρες, ο δημοσιονομικός δείκτης που λέγεται έλλειμμα, κατά πόσο επηρεάζει το ύψος και την ένταση των μέτρων, όπως το μνημόνιο στην περίπτωση Ελλάδος ή σε άλλες χώρες, σε επίπεδο χρηματοδότησης? Είναι ή δεν είναι ο πιο σημαντικός δείχτης που ανάλογα με το ύψος του διαμορφώνεται και η ένταση των μέτρων? Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Βρούτση. Το λόγο έχει ο κύριος Νικολόπουλος. Κύριε Γεωργίου, είναι πράγματι κρίσιμη η τελευταία ερώτηση που ετέθη. Γνωρίζατε το κόστος αυτής της επιλογής σας? Τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μήπως ακριβώς γιατί εγνώριζαν τι θα εσήμενε αυτή η επιλογή ευθύς εξ αρχής έκαναν ό,τι μπορούσαν στέλνοντας επιστολή ακόμα και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον Πρωθυπουργό? Πρέπει να μας πείτε πράγματι αν το ξέρετε ή όχι. Τι σήμαινε? Πρέπει να μας πείτε, γιατί ξεκινήσατε αλλά σας διακόψαμε, τι λόγους είχαν τα άλλα μέλη? Το είπατε, υπήρξε μια ένταση και δεν συνεχίσατε. Τι στόχους είχαν τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου? Ποιος ήταν αυτός που έπαιρνε τα email και γιατί τα έπαιρνε? Ήθελε την προσωπική σας αλληλογραφία ή γιατί, όπως αυτό που απεκάλυψε σήμερα ο κύριος Κουρουμπλής και εμβρόντιτος εγώ τουλάχιστον άκουσα, ένας ο προϊστάμενος, ο πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής έπαιρνε οδηγίες, τα email που υπέκλεπταν μήπως είχαν τέτοιο περιεχόμενο? Και δεν έχει βεβαίως καμία απειλή όπως νόμισε ο κύριος Γείτονας, αλλά όταν υπάρχει κατατεθειμένη μια μηνυτήρια αναφορά από το Δικηγορικό Σύλλογο των Αθηνών κατά παντός υπευθύνου, έχοντας συγκεντρώσει όλες εκείνες τις πληροφορίες που καταγράφει ο ημερήσιος και εβδομαδιαίος τύπος των Αθηνών και όλης της Ελλάδος, αλλά και όσα με έγγραφα υπομνήματα εδώ ενώπιον μας βρίσκονται, κύριε Γεωργίου, νομίζω ότι έχετε αντιληφθεί ότι δεν είναι μια απλή αντιδικία. Θα ήθελα τέλος να μας πείτε, εσείς στον Πρόεδρο της Βουλής και στον Υπουργό όταν πήγατε, του δώσατε υπόμνημα να μας το δώσετε? Του είπατε γιατί συμβαίνει αυτό? Τους εξηγήσατε πόσο σοβαρή είναι η απόφαση εμείς μόνοι από όλη την Ευρωζώνη να ακολουθήσουμε αυτή τη μέθοδο και τι θα επέφερε για τον ελληνικό λαό? Εάν αυτό το περιεχόμενο είχε το διαβημά σας, θέλουμε να μας το πείτε για να ξέρουμε αν αυτοί σας έβαλαν, αν σας έδωσαν κάλυψη, αν είναι συνυπεύθυνοι, αν εν τέλει πραγματικά εμπεριέχονται και άλλου είδους ευθύνες. Ευχαριστούμε τον κύριο Νικολόπουλο. Το λόγο έχει ο κύριος Σαμυρίδης. Αγαπητέ Πρόεδρε, μία ερώτηση στην ουσία θα υποβάλω. Ξεκινώντας ρωτώντας αν υπάρχουν διαφορετικοί ή διάφοροι τρόποι αξιολόγησης των στοιχείων, παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά, ή υπάρχει μια μέση οδός πάνω στην οποία υπάρχουν και οι προσαρμογές κάθε χώρας ή της Ευρώπης απέναντι σε όλο τον κόσμο. Αν το 2009-2010 και οι υπόλοιπες χώρες, έχει ρωτηθεί από πολλούς, αλλά εγώ θα το ξεκαθαρίσω, είχαν τον ίδιο τρόπο να υπολογίζουν τα ελλείμματα βάζοντας μέσα και τους ΟΤΑ και τα ασφαλιστικά και τα νοσοκομεία και τις ΔΕΚΟ. Αν υπήρχε πριν από την Ελλάδα μια χώρα ή δύο, αν υπήρχε τέτοιο σύστημα ή με αυτόν τον τρόπο αξιολόγησης του ελλείμματος. Και κυριότερη ερώτησή μου είναι, θεωρείτε ότι αφισβητώντας την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία αφισβητείτε και η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία? Δηλαδή είναι σε άμεση σύνδεση η μία με την άλλη? Δηλαδή, αμφισβητώντας τον τρόπο λειτουργίας μιας αμφισβητής και την παράλληλα αμφισβητείται και ευρωπαϊκός τρόπος? Ευχαριστούμε τον κύριο Αμυρίδη και τελειώνουμε με τον κύριο Παπαχρήστο. Κύριε Πρόεδρε, πραγματικά ανησύχησα όταν σας άκουσα σε μερικές απαντήσεις. Είπατε
δεν θα παραμορφώσουμε εμείς την πραγματικότητα. Εγώ δεν ξέρω καμιά κυρία πραγματικότητα που να μιλάει από μόνη της. Στοιχειοδός, όσοι ξέρουμε από πώς μαζεύονται τα στοιχεία, είναι βάση συμβάσεων. Εάν ακολουθήσεις μία σύμβαση, βγάζεις ένα αποτέλεσμα. Εάν ακολουθήσεις άλλη σύμβαση, βάζεις άλλο αποτέλεσμα. Το έχουμε ζήσει και στο πετσί μας σαν χώρα με την αλής του μνήμης απογραφή και τις μαϊμουδιές του κυρίου Αλογοσκούφη. Και όταν σας ρωτήσανε οι συνάδελφοί μου, φροντίσατε να απαντήσετε με μία μόνο αρχή από τον κανόνα που έχετε εδώ. Μόνο με την πρώτη αρχή της επαγγελματικής ανεξαρτησίας. Αλλά εδώ μέσα υπάρχουν άλλες δύο αρχές που θα ήθελα να πάρετε υπόψη σας. Η αρχή 12 μιλάει για ακρίβεια και αξιοπιστία και η αρχή 14 μιλάει για συνοχή και συγκρισιμότητα, ότι οι ευρωπαϊκές στατιστικές πρέπει να χαρακτηρίζονται από εσωτερική συνοχή κατά το πέρασμα του χρόνου και να είναι συγκρίσιμες μεταξύ περιφερειών και χωρών. Άρα, εδώ οι συνάδελφοί μου βάλανε σοβαρά ερωτήματα. Και εσείς μας είπατε, οι απαντήσεις σας ήταν υπεκφυγές. Εδώ τα νούμερα που μας δώσατε μπορεί να φαίνονται μικρά στον κόσμο από κλίσεις 0,74, αλλά εδώ παίρνονται σοβαρά μέτρα για να μαζευτούν ποσά που αντιστοιχούν στο 0,74. Γιατί το 1% είναι 2,5 δις κοντά. 2,40 πόσο είναι. Άρα μιλάμε, οι αποκλίσεις είναι πολύ σημαντικές. Και παίρνω ένα-ένα. Αξιοπιστία. Σε μία χώρα όπως η δική μας πραγματικά είχαμε προβλήματα αξιοπιστίας. Η αξιοπιστία δεν είναι μόνο απέναντι στους ξένους, αλλά είναι και απέναντι στους Έλληνες. Και όταν άκουγα προχθές τον εκπρόσωπο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και πρώην συνάδελφό σας να λέει ότι πρέπει να κρατηθεί ο δραματικός τόνος ψηλά για να μην χαλαρώσουν οι Έλληνες, άρα ένα φούσκωμα του ελλείμματος και του χρέους ταιριάζει με αυτή τη λογική. Δεύτερο, η αξιοπιστία μπορεί να είναι όταν το συλλογικό όργανο έχει να συνεδριάσει. Αυτό είναι πλήγμα στην αξιοπιστία. Όταν έχει να συνεδριάσει από τον Οκτώβρη του 10. Είναι σοβαρότατο πλήγμα στην αξιοπιστία. Πλήγμα στην αξιοπιστία είναι να ζητάνε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να κουβεντιαστεί το ζήτημα του υπολογισμού του ελλείμματος και της προβληματικής της ένταξης. Εγώ θυμάμαι στη Βουλή τον κύριο Παπανδρέου, τον σημερινό Πρωθυπουργό, σαν αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να βάζει το ζήτημα ότι οι κανόνες υπολογισμού αρχίζει σε λίγο η ολομέλεια. Πρέπει να είναι από όλους αποδεκτές. Είναι το ζήτημα ότι πρέπει να συμφωνήσουμε στις κανόνες με τα οποία θα βγουν τα στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαχρήστο. Τελειώσατε. Ο κύριος Αχινίδης έχει το λόγο. 7 η ώρα αρχίζει η ολομέλεια και πρέπει να απαντήσει και ο κύριος Γεωργίου και ο κύριος Αχινίδης. Θέλει κάτι να πει, παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, λίγο κύριε σύντομα για να δεν πρόκειται ολοκληρώσω. Να μακρηγορήσω. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να τοποθετηθώ πάνω σε ορισμένες δηλώσεις που έγιναν από συναδέλφους όχι μόνο της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά κυρίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αναφέρθηκαν στη δημοσιονομική κρίση και σε παραποίηση στοιχείων που έγιναν το 2009. Θέλω λοιπόν να τους υπενθυμίσω ότι ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ και ο συνάδελφός μου, ο κύριος Βασίλης Έξαρχος, έχει στείλει επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής με την οποία του ζητεί να διερευνήσει τη δυνατότητα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να ασχοληθεί με το ζήτημα των στατιστικών στοιχείων που και της δυναμικής των δημοσιονομικών μεγεθών που οδήγησαν στην κρίση με την οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή η χώρα μας αντιμέτωπη. Επομένως, πεδίο δόξης λαμπρό, όλα τα ζητήματα
και τα ερωτήματα την έχει στείλει τον Μάιο του 2011 προς τον Πρόεδρο της Βουλής και ζητά να αναλάβει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Γεωργίου. Παρακαλώ να απαντήσετε στα ερωτήματα. Όσο το δυνατόν συντομότερο, σε ένα τέταρτο δηλαδή, το πολύ να τα τελειώσουμε. Ναι, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, να θέσω ένα θέμα. Είναι δυνατόν σε ένα τέταρτο να απαντήσετε. Όχι, κύριε Μακουφίδη, δεν πρόκειται να θέσω. Γιατί, κύριε Πρόεδρε, θέθηκαν ερωτήματα. Είναι δυνατόν σε ένα τέταρτο να απαντήσουν όλα αυτά τα θέματα. Έχω δώσει το λόγο στον κύριο Γεωργίου. Αυτά τώρα είναι επιφάσεις, κύριε Πρόεδρε, και λυπάμαι. Θα κάνω μια προσπάθεια, κύριε Πρόεδρε. Να απαντήσω στο τελευταίο ερώτημα. Είναι πλήγμα στην αξιοπιστία να μην συνδυάζει το συλλογικό όργανο για να αποφασίσει συλλογικά και να ψηφίσει το έλλειμμα και το χρέος ποιον είναι, αν είναι 12, 13 ή 15%. Κύριε Παπαχρήστο, παρακαλώ, ο καθένας απαντάει όπως νομίζει, όχι όπως θέλετε εσείς. Και εσείς τις ερωτήσεις, με συγχωρείτε, δεν επενεύει κανείς όταν κάνατε την ερώτηση. Όταν κάνατε την ερώτηση δεν επενεύει κανείς. Παρακαλώ τον κύριο Γεωργίου να απαντήσει όπως αυτός νομίζει. Δεν θα απαντήσει όπως θέλετε εσείς, τι να κάνουμε. Δεδομένου, όπως σας είπα, του κώδικα ορθής πρακτικής των ευρωπαϊκών στατιστικών και των ευρωπαϊκών κανονισμών και πρακτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήταν πλήγμα στην αξιοπιστία αν γινόταν συλλογική απόφαση γύρω από τις μεθόδους και τους κανόνες. Ναι, αυτή είναι η απάντηση. Είναι θέμα, είπατε ότι είναι θέμα σύμβασης η εικόνα της πραγματικότητας. Συμφωνώ. Η σύμβαση αυτή όμως είναι ο νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αποτυπώνεται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών. Όταν αυτό είναι αυτό το οποίο είναι, μας δίνει μία εικόνα της πραγματικότητας. Η δική μας ευθύνη σαν στατιστική είναι ακριβώς να εφαρμόζουμε αυτούς τους κανόνες και να παράγουμε αυτή την εικόνα της πραγματικότητας σύμφωνα με αυτή τη σύμβαση. Αλλά η αξιοπιστία των στοιχείων μας δεν είναι σε σχέση με μια πραγματικότητα εκτός αυτών των κανόνων. Είναι η αποτύπωση της πραγματικότητας σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες που έχουμε αποδεχθεί σαν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφερθήκατε στην ακριβία, την αξιοπιστία και τη συγκρισιμότητα. Ακριβώς για αυτό το πράγμα, επειδή έχουν αξιοπιστία, ακρίβεια και συγκρισιμότητα τα στοιχεία μας, γι' αυτό δεν έχουν πια επιφυλάξεις. Οπότε, ναι, εγώ αναφέρθηκα σε αυτό το θέμα, γιατί ίσως δεν το γνωρίζατε, ότι υπάρχει θέμα επαγγελματικής ανεξαρτησίας και ποιος είναι υπεύθυνος για τι πράγμα. Αλλά η μη επιφύλαξη από τη Eurostat και τον Νοέμβριο και τον Απρίλιο ακριβώς απαντά σε αυτό το θέμα που φέρατε πολύ σωστά. Υπάρχουν διάφοροι. Έγινε η ερώτηση κατά πόσον μαζί με την Ελστάτ αμφισβητείται και η Eurostat. Βεβαίως. Όταν αμφισβητούνται αυτά τα πράγματα, είναι ακριβώς το ίδιο, γιατί έχουμε δουλέψει μαζί πλάι-πλάι επί πολλούς μήνες για αυτά τα στοιχεία. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι αξιολόγησης των στοιχείων. Οι τρόποι αξιολόγησης, όπως σας είπα, καθορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό που ψηφίζεται από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία λαμβάνει μέρος και η Ελλάδα και αποδέχεται. Για να ξεκαθαρίσω αυτό το πράγμα, όπως σας είπα, εμείς δουλέψαμε στις ταξινομήσεις από τον Ιούλιο μέχρι τον Νοέμβριο του 2010, νυχθημερών. Ναι, άρχισε η δουλειά πριν πάω εγώ. Εγώ μάλιστα πήγα. Κύριε Γεωργίου, παρακαλώ, μην λαμβάνετε υπόψη τις διακοπές, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε. Απαντήστε στα ερωτήματα που έχουν τεθεί. Με ρωτήσατε κατά πόσον εξήγησα στους αρμοδίους, στον αρμόδιο υπουργό και στον πρόεδρο της Βουλής. Ναι, η απάντησή μου, σας το είπα και πριν, έχω εκθέσει το πρόβλημα από την πολύ αρχή στον πρώην υπουργό, τον κύριο Παπακοσταντίνου. Το εξέθεσα το θέμα και στον κύριο Βενιζέλο όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του και το έχω εκθέσει και στη Βουλή. Και προφορικά έχουν γίνει αυτά πολλές φορές και εγγράφως. Είναι στη δικαιοδοσία του υπουργού, των υπουργών και του προέδρου της Βουλής να δώσει ό,τι νομίζει ότι πρέπει να δώσει. Ήταν αυτό έπρεπε να κάνω. Αν γνώριζα το κόστος της επιλογής που έχω κάνει ως υπεύθυνος για αυτά τα στατιστικά στοιχεία. Ναι, το γνώριζα. Το βάρος της ευθύνης είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έδρασα
με τον τρόπο που πιστεύω ότι πρέπει κανείς να δράσει. Δηλαδή, σαν στατιστικός, σωστός και σαν άνθρωπος ο οποίος νοιάζεται για τη χώρα του. Και επειδή νοιάζομαι για τη χώρα μου, δεν θέλω να, ίσως να επαναλάβω λάθη τα οποία έχουν γίνει στο παρελθόν. Δηλαδή, να μην ακολουθηθούν οι κανόνες και να οδηγηθεί η χώρα σε ένα δεύτερο πρόβλημα με τα Greek Statistics, τα οποία καλά γνωρίζετε. Είναι συσσωρευτικά τα κριτήρια. Αν είναι συσσωρευτικά τα κριτήρια, βεβαίως, ναι, τα κριτήρια είπαμε ότι θα πρέπει να είναι θεσμικός τομέας, θα πρέπει να ελέγχεται από το δημόσιο τομέα και θα πρέπει να εκπληρεί το κριτήριο του 50%. Εάν το έλλειμμα είναι σημαντικό, όπως ξέρετε, το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας μου το έχω περάσει σαν οικονομολόγος, αλλά δεν είμαι αρμόδιος αυτή τη στιγμή για να απαντήσω σε μια ερώτηση οικονομικών θεμάτων. Ναι. Θα απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις εν καιρό. Με ρωτήσατε κατά πόσον απαγόρευσα θεμάτων στην ημερήσια διάταξη του συλλογικού οργάνου. Υπήρξαν προτάσεις για διαμελισμό της υπηρεσίας, για να αναλάβουν διάφοροι άλλοι υπεύθυνοι διάφορα θέματα τα οποία, όπως είδατε από τον κώδικα ορθής πρακτικής, ανήκουν στον επικεφαλής της αρχής. Τέτοια θέματα και διάφορα άλλα ακόμη πιο προβληματικά, τα οποία δεν θα ήθελα να εκθέσω εδώ, εφέρανε σαν θέματα κάποια μέλη του συλλογικού οργάνου να μπουν μέσα στην υπηρεσία διάταξη. Πράγματα τα οποία θα δημιουργούσαν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα στην υπηρεσία, αν διεσπάτωσε σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε, ναι, με βάση το δικαίωμα το οποίο είχα να καθορίζω την ημερήσια διάταξη, αυτά τα θέματα δεν τα έβαλα. Άλλα θέματα τα έβαλα. Και μια και μιλάω και γι' αυτό, με ρωτήσατε κατά πόσον όλα τα μέλη. Όχι, δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα με όλα τα μέλη. Φυσικά υπάρχουν ίσως διαφορετικές γνώμεις γύρω από διάφορα πράγματα με κάποια μέλη, αλλά σίγουρα το πρόβλημα δεν ήταν με όλα τα μέλη του συλλογικού οργάνου. Με ρωτήσατε για θέματα των απογραφών. Η απογραφή αυτή που έγινε, όπως σας είπα και πριν, σύμφωνα με όλα τα πρότυπα, τα ευρωπαϊκά και τα πρότυπα των Ηνωμένων Εθνών. Όχι μόνο αυτό, για να διασφαλίσουμε την αξιοπιστία και τον έλεγχο της αξιοπιστίας της απογραφής, κάναμε και έρευνα κάλυψης της απογραφής. Αυτό δεν είχε γίνει την προηγούμενη απογραφή. Εμείς το κάναμε και θα το διεκπεραιώσουμε. Και όχι μόνο θα το κάνουμε για να δούμε την αξιοπιστία των στοιχείων σε επίπεδο χώρας, αλλά σε επίπεδο καλλικρατικού δήμου, για να απαντήσω και στο συγκεκριμένο ερώτημα κατά πόσον θα ξέρουμε την αξιοπιστία των στοιχείων σε πολύ χαμηλό διοικητικό επίπεδο. Οπότε η απογραφή έγινε με τα καλύτερα πρότυπα, όχι μόνο μεθοδολογικά και οργανωτικά, αλλά έγινε και με τα καλύτερα πρότυπα χρηστής διαχείρισης. Όπως σας είπα, ο τρόπος που πήραμε τους ανθρώπους δεν επιδεχόταν, ήταν τίποτα, κανένα ερώτημα, ήταν τελείως άμεμπτος. Όσον αφορά την χρήση διαδικτυακών εφαρμογών, ναι, αυτό το παίρνει μια μεγάλη άμφαση που δίνουμε, και όσον αφορά το δημόσιο τομέα, και τη συλλογή στοιχείων από το δημόσιο τομέα έχει δουλέψει πάρα πολύ καλά με τους ΟΤΑ, με τους ΟΚΑ και με διάφορους άλλους φορείς. Οπότε εκεί έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλη πρόοδο. Αν υπάρχει, με ρωτήσατε κατά πόσον υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα με τη Eurostat. Ναι, το σύστημα είναι ενιαίο με το σύστημα που έχει η Eurostat. Εάν υπάρχει ένα σχέδιο δράσης, ένα χρονοδιάγραμμα για τη βελτίωση περαιτέρω των ελληνικών στατιστικών στοιχείων, ναι, αυτό είναι το σχέδιο δράσης που αναφέρθηκα, το οποίο εφαρμόζουμε. Ήδη ένα χρόνο τώρα έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες πρόοδους σε αυτό και ελπίζουμε ότι μέσα στο ερχόμενο 1,5 με 2 χρόνια θα έχει ολοκληρωθεί αυτό, αλλά είναι πολύ μεγάλη δουλειά. Το κόστος μέχρι στιγμής το εξυπηρετεί η Eurostat. Με ρωτήσατε ποιον εξυπηρετούσα. Εξυπηρετούσα την πατρίδα μου και τη συνείδησή μου σαν υπεύθυνος στατιστικής υπηρεσίας. Με ρωτήσατε πότε παραιτήθηκα και αν έχω παραιτηθεί από υπάλληλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ναι, έδωσα την παραίτησή μου στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στις 16 Ιουλίου του 2010. Έγινε αμέσως δεκτή την ίδια μέρα. Είχε ημερομηνία εφαρμογής στις 10 Νοεμβρίου του 2010, γιατί τότε θα έκλεινα τα 50 μου χρόνια και έτσι θα μπορούσα να διατηρήσω την υγειονομική μου ασφάλεια για μένα και την οικογένειά μου σαν συνταξιούχος του Ταμείου. Στο μεσοδιάστημα στο μεσοδιάστημα από τις 16 Ιουλίου και μετά
Εγώ είχα παραδώσει τα πάντα όσον αφορά τη δουλειά μου και τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και δεν είχα καμία σχέση με τον οργανισμό αυτό. Η τελευταία μέρα για την οποία πληρώθηκε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήταν 16 Ιουλίου του 2010. Αν έχει άδειο ο κύριος Τουρνάρας ή ο οποιοσδήποτε αναλυτής όσον αφορά τον υπολογισμό του ελλείμματος, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ο υπολογισμός του ελλείμματος έγινε ακριβώς έτσι όπως είναι οι κανόνες του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εθνικών Λογαριασμών. Και εάν πιστεύει κάποιος ότι αυτοί είναι γκρίζοι κανόνες και ότι μπορούν να διαπραγματευτούν κτλ., αυτό δεν είναι αληθές. Όσον αφορά για την πράξη παρακαλώ, δεν δεχόμαστε. Μα σας είπα, πρέπει να ολοκληρώσουμε γιατί έχει ξεκινήσει η Ολομέλεια. Ολοκληρώστε, κύριε Γεωργίου. Μην απαντάτε σε ό,τι σας ρωτάνε τώρα. Μόνο στα ερωτήματα που είχαν τεθεί από την αρχή. Εάν είμαι ευχαριστημένος που έγινε με πράξη νομοθετικού περιευχομένου η απογραφή, όχι, αλλά αυτό ήταν εκτός ελέγχου της Ελστάτ, όπως σας έχει ήδη αναφερθεί, λόγω προβλημάτων που υπήρχαν με την έγκριση της παροχής χαρτιού και εκτυπώσεως και διανομής των ρυθματολογίων, λόγω του ότι είχε κολλήσει στο ελεκτικό συνέδριο. Παρ' όλα αυτά, η απογραφή έγινε με κάθε καλό τρόπο και ήταν επιτυχής. Όχι. Με ρωτήσατε γιατί δεν έδωσα εξηγήσεις στο συλλογικό όργανο για τη μεθοδολογία την οποία ακολούθησα και σας είπα ότι το συλλογικό όργανο δεν είχε αρμοδιότητα βάσει του ελληνικού νόμου ο οποίος παραπέμπει στον κώδικα ορθής πρακτικής. Αν διαβάσετε το 3832, παραπέμπει στον κώδικα ορθής πρακτικής που λέει ότι δεν έχει ευθύνη, δεν είναι συλλογική η ευθύνη για τη μεθοδολογία. Ανήκει στον επικεφαλής της υπηρεσίας. Οπότε δεν υπήρχε θέμα εξηγήσεων γύρω από αυτά τα θέματα, παρά μόνο για άλλα θέματα τα οποία ήταν στη δικαιοδοσία του. Με ρωτήσατε ξανά αν βάζουν στο έλλειμμα άλλες χώρες. Σας επαναλαμβάνω ότι όλη η γνώση την οποία έχω γύρω από αυτό το θέμα είναι ότι εφαρμόζονται οι κανόνες σε άλλες χώρες και όταν δεν εφαρμόζονται, τότε μπαίνουν επιφυλάξεις. Επίσης, θα ήθελα λιγάκι να μιλήσω για το θέμα της μη σύγκλησης του συλλογικού οργάνου. Εγώ όταν ανέλαβα επίσημα στις 2 Αυγούστου και έκανα την πρώτη σύγκληση του συλλογικού οργάνου στις 3 Αυγούστου. Μεταξύ 3 Αυγούστου και 8 Οκτωβρίου, συνεκάλεσα το συλλογικό όργανο 4 φορές. 3 τακτικές και 1 έκτακτη συνεδρίαση. Εγώ από την αρχή είχα την καλή διάθεση να ακολουθήσω αυτά τα πράγματα που λέει ο νόμος. Όμως, στην προκειμένη περίπτωση, με το τι έγινε από κάποια μέλη του συλλογικού οργάνου, ήταν αδύνατη η συνέχιση των συνεδριάσεων. Όταν ανακάλυψα ότι κάποιος ο οποίος φέρεται να μπαίνει από το χώρο εργασίας και από το χώρο και από την οικία ενός μέλους του συλλογικού οργάνου μέσα στον υπολογιστή μου καθημερινά από την πρώτη μέρα συνεργασίας που είχαμε και υποκλέπτει χιλιάδες email, τα κατεβάζει στους υπολογιστές και τα αποθηκεύει εκεί. Όπως καταλαβαίνετε, χάνεται κάθε εμπιστοσύνη που μπορεί κανείς να έχει να συνεργαστεί με κάποιον ο οποίος είναι ύποπτος για αυτό το πράγμα. Δεν λέω ότι είναι αποδεδειγμένο, αλλά είναι ύποπτος για αυτό το πράγμα. Επίσης, φαίνεται ότι άλλα μέλη έχουν χρησιμοποιήσει ή έχουν διακινήσει αυτά τα email τα οποία εσείς λαμβάνετε. Οπότε είναι προϊόντα υποκλοπής, τα οποία εσείς χρησιμοποιείτε και παίρνετε από αυτές τις πηγές. Όταν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, πώς είναι δυνατόν να λειτουργήσει το όργανο? Σε βάση αυτό, εκτός αυτού, δεοντολογικά, κυρία Πρόεδρος, μπορώ να συνεχίσω? Δεοντολογικά, η συμπεριφορά κάποιων μελών του συλλογικού οργάνου όσον αφορά την κατάρτιση των στατιστικών στοιχείων και τις παρεμβάσεις σε αυτό, όσον αφορά εμένα και όσον αφορά και το προσωπικό της Ελστάτ και τις πιέσεις που δεχτήκαμε όλοι
και ιδιωτικά και δημόσια, ήταν τόσο μεγάλες που ήταν αδύνατον μετά να έχουμε μία κανονική συνεργασία μέσα στα πλαίσια του συλλογικού όργανου. Μπορώ να σας πω ότι οι προσπάθειες να επηρεαστεί η άσκηση εκ μέρους του Προέδρου της Αρχής, της Ελστάτ, έτσι, των αρμοδιοντήτων του, δεν έχει διαφύγει της προσοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έχει συμπεριλάβει το σχετικό προβληματισμό της στην από 6 Απριλίου 2011 αιτιολογημένη γνώμη που απίθυνε στην Ελλάδα βάσει του άρθρου 258 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της μη συμμόρφωσης των ελληνικών αρχών με τις στατιστικές αρχές επαγγελματικής ανεξαρτησίας, της αξιοπιστίας και αντικειμενικότητας με κίνδυνο την παραπομπή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Οπότε δεν υπάρχει θέμα απλής ασυμφωνίας με τα μέλη του συλλογικού οργάνου. Μου είπατε ότι η απογραφή απέτυχε, ότι τα δημοσιονομικά μας στοιχεία απέτυχαν. Νομίζω ότι ό,τι έχουμε ακούσει από εμπειρογνώμονες που αντικειμενικά απ' έξω και όχι από τα μέλη, κάποια μέλη τα οποία σας έχουν στείλει αυτό, δείχνουν ότι έχουμε μάλιστα πετύχει, όχι αποτύχει σε αυτά τα θέματα, μετά από χρόνια προβλημάτων. Όπως με ρωτήσατε γιατί δεν ενδιαπραγματεύθηκα και το επαναλαμβάνω ότι δεν υπάρχει θέμα διαπραγμάτευσης. Εάν γινόταν οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, τότε θα υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα. Εμείς απλώς εφαρμόσαμε όσο καλύτερα γίνεται σε τεχνικό επίπεδο τους κανόνες σε συνεργασία πλήρη τη Eurostat. Όσον αφορά τα swaps, αυτή η μεθοδολογία η οποία δημιουργήθηκε από τη Eurostat το 2007, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το θέμα, είναι μια μεθοδολογία η οποία ζητήθηκε από τις χώρες μέλη της Ένωσης να την εφαρμόσουν και να δηλώσουν κατά πόσον είχαν swaps σύμφωνα με αυτή τη μεθοδολογία. Η Ελλάδα τότε δεν το εδήλωσε το swap αυτό το μεγάλο το οποίο είχε. Οπότε ήταν στην υποχρέωσή μας όταν κάναμε αυτές τις ασκήσεις όσον αφορά τον υπολογισμό του ελλείμματος να υπολογίσουμε σύμφωνα με τους κανόνες και τα swaps του 2001 που όπως είπαμε μεταλλάχθηκαν μετά. Ποιο ήταν το κόστος της καρωτής, κύριε Γεωργίου, το κόστος του swaps? Η επιβάρυνση στο δημόσιο χρέος ήταν, όπως είπα, 5,33 δισεκατομμύρια ευρώ από την ορθή εφαρμογή του κανόνα. Γιατί αλλιώς απεκρύπτεται με το swap το πραγματικό μέγεθος χρέους της χώρας. Αν είχα το δικαίωμα να στείλω τα στοιχεία για τα swaps, βεβαίως, όχι μόνο είχα το δικαίωμα, είχα τη ρητή υποχρέωση σύμφωνα του κανονισμού 479 και 679. Ήταν υποχρέωση της χώρας. Ναι, θα ήθελα κάτι να ξεκαθαρίσω. Εμείς δεν κοιτάξαμε μόνο την αύξηση του ελλείμματος από το 13,6 στο 15,4. Κοιτάξαμε τον υπολογισμό του ελλείμματος όλο. Απλώς εγώ σας έδωσα μια εξήγηση από το έλλειμμα το οποίο παρέλαβα από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος του Απριλίου 2010, που ήταν πριν από τις μέρες μου, το οποίο έβγαλε ένα 13,6, πώς φτάσαμε στο 15,4. Εγώ απλώς αυτό εξήγησα. Αλλά εμείς δεν εξετάσαμε μόνο το επιπλέον, το οποίο είναι ένα μικρό ποσό σχετικά με το αρχικό, είναι κάτω από δύο ποσοστιαίες μονάδες. Εμείς εξετάσαμε όλο, όλη τη μεθοδολογία, αν είχε γίνει σωστά. Εάν είχα το δικαίωμα να αναθέσω στη Γενική Διευθύντρια Στατιστικών Ερευνών, ναι, βεβαίως. Σύμφωνα με τον νόμο, είχα το δικαίωμα. Και ο Αντιπρόεδρος είχε δικαιοδοσίες μόνο όσον αφορούσε το συλλογικό όργανο της Ελστάς να με αντικαταστήσει κάτω από πολύ συγκεκριμένες καταστάσεις σε αυτό μέσα το όργανο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρος, και για την υπόθεση. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Γεωργίου. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών. Αύριο είμαστε πάλι στις 4 η ώρα. Σε αίθουσα, στη Ιερουσία.